Γεια σας. Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα βέβαια είναι Πανεπιστήμιο Πανεπιστημίου, όπως βλέπετε. Και ο σκοπός σήμερα είναι να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του ίδιου. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε καταρχάς να προλάβουμε ερωτήσεις και έχουμε καταμένη εμπειρία και εμπειρία της τελευταίας παρόμοιας εκδήλωσης. Αλλά να είμαστε ελεύθεροι να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Το σκοπό είναι να φύγετε έχοντα λύσει όλες τις απορίες σας. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι θετικοί για το λόγο για τον οποίο θέλετε να κάνετε το πρόγραμμα. Από πλευρά δική μου, ως ακαδημαϊκός υπεύθυνος, θέλω να πω λίγα λόγια για το ίδιο, για την τομή και το περιεχόμενο του προγράμματος, αλλά πριν το δούμε, θα προλογίσουμε λίγο το θέμα αστυνομικές σπουδές. Αναλογιστούμε λίγο την ιστορία της αστυνομίας Κύπρου. Κάτι να ξεκουραστεί τώρα έτσι ώρα το απόγευμα. Ξεκινούμε λοιπόν από το 1880, οπότε συγκροτείται, όπως ξέρετε, το πρώτο αστυνομικό σώμα ως ένα ενιαίο σώμα για στρατηγική αστυνομία Κύπρου με τον περικυπριακή αστυνομία διάδραμα τότε. Το 1892 έχουμε στην Πύλη Μάφου την πρώτη αστυνομική σχολή, που ήταν εκεί που έδρεπε και το αρχείο. Τότε αρχίζει η εκπαίδευση να στηρίζεται σε στρατηγικά πρότυπα. Το 1951 η αστυνομική σχολή μεταφέρεται στο Στρόβλο και το 1975 μετά την εισβολή και λόγω των καταστάσεων που επικρατούσαν τότε στην Ευκουσία γενικά στην Κύπρο, μεταφέρθηκε και εμείς χρειάζεται σήμερα η αστυνομική ακαδημία. Για μας, σημαντική ημερομηνία για το σχολείο του πράγματος το 1990, όπου η αστυνομική σχολή αναβαθμίζεται σε αστυνομική ακαδημία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα εμπλουτίζονται. Το 1995 τα θέματα εκπαίδευση του προσωπικού πάλι αντίθεση αναβάθμιση αναδύεται στον βοηθό αρχηγών εκπαίδευση και επίση δημιουργείται μια βιβλιοθήκη. Έτσι η παλιά αστυνομική σχολή αρχίζει να προσωμιάζει με σχολή του προγράμματο εκπαίδευση. Το 1990 ήταν σημαντικό διότι από τότε, όπω φαίνεται από την προκήρυξη των θέσεων, ήταν ανοιχτέ οι θέσει αυτέ να εγγραφούν αστυνομική που αποφύτησαν από τότε. Ο λόγο είναι νομικό. Και είναι ότι από το 1990 και μετά θεωρείται σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, τα δύο χρόνια της Ακαδημίας σας εντάσσουν σε πτυχίο τετραετές, από το οποίο έχετε το υπόλοιπο της τετραετούς φοιτησής να συμπληρώσετε. Σκοπός δεν είναι να κάνουμε αστυνομία δύο ταχυτήτων, και το είχα πει και την περασμένη φορά. Σκοπός μας είναι να μέχρι τον επόμενο Γενάρη να εισηγηθούμε στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Επίσης τη δημιουργία ενός μεταβατικού, αν θέλετε, προγράμματος, ώστε όσοι αποβίτησαν πριν, το 1990, πριν αλλάξει το καθεστώς της Ακαδημίας, να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του τόπου, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ακούμε. Το πόδι γράψω. Μετά το 1996 συνεχίζοντας λοιπόν την ιστορική αναδρομή με το νόμο 68-96, η Αστυνομική Ακαδημία αναγνωρίζεται ως δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης και ανωτάτης εκπαίδευσης. Το 2009 αναβαθμίζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης και διάρκεια της εκπαίδευσης επεκτείνεται από 9 σε 17 εβδομάδες. Και το 2012, πέρσι μεταξύ Σεπτέμβρη και Δεκέμβρη, το πετύχαμε αυτό. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχοντα ως βάση και προαπαιτούμενο το αναβαθμισμένο πρόγραμμα και σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία προχωρεί ένα στην προσφορά πτυχίου στι αστυνομικέ σπουδέ. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε για το πτυχίο του. Ποιο είναι ο σκοπό του προγράμματο αστυνομικών σπουδών? Απότερο σκοπό είναι να αποκτήσουν οι φοιτητέ νέε τη αστυνομία νέε γνώσει, αξιότητε και πρακτικέ, οι οποίε θα συμπληρώσουν και επεκτείνουν τι γνώσει που ήδη αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια τη φοιτηση στην Αστυνομική Ακαδημία. Λίγα λόγια τώρα για την δομή των περιεχόμενων και τη φιλοσοφία του προγράμματος. Όπως η διακοπή προσφέρεται σε αστυνομικούς που αποφύτησαν από την Αστυνομική Ακαδημία του 1990 ή αργότερα. Το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά με τη μέθοδο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία. Θα διευκρινίσω εδώ το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά, ειδικά είναι η γλώσσα μας. Αλλά οι γνώσεις υπάρχουν και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οπότε ανεπόφευκτα θα έχετε μια ανάμεικτη βιβλιογραφία την οποία θα σας ευθαρρύνουμε να αξιοποιείτε και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εκεί που εμείς γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου βιβλιογραφία στα ελληνικά,
Έχουμε προχωρήσει με την άδεια του Ανοιχτού Πανεπιστημίου να προετοιμάσουμε βοηθήματα για εσάς, ώστε να μην προεκτήσει κάποιος επειδή δεν υπάρχουν συγγράμματα στα ελληνικά. Είμαστε ενήμεροι με το δυσκολίο που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος έχει χρόνια που άφηκε την Αυστραλία, ο οποίος είναι εργαζόμενος, είναι οικογενειάρχης και θέλει να σπουδάσει. Αποτελείται από 20 μαθήματα λοιπόν το πρόγραμμα αυτών, 6 ECTS. Το ECTS είναι το European Credit Transfer System, ένα σύστημα με βάση τις συνθήκες της Μπολόνιας, όπου τα μαθήματα εκφράζονται με πόσα τέτοια credits αξίζουν, για πόσα τέτοια αξίζουν. Τα δικά σας είναι 6 ECTS το καθένα. Άρα, αν πάτε με 10 παλίου να σπουδάσετε, δείξτε το πτυχίο σας σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δεν έχετε πρόβλημα. Ασφαλώς δεν έχετε πρόβλημα στην Κύπρο, δεν γίνεται θέμα καν αναγνώρισης. Είναι κρατικό πανεπιστήμιο και απεινήσιο, όπως λέμε στα λατινικά, ευθύς εξ αρχής, είναι αναγνωρισμένο επειδή το προσφέρει κρατικό πανεπιστήμιο. Αποτελείται από βασικά μαθήματα και επιπρόσθετα μαθήματα. Και για ορισμένα μαθήματα, να θυμάστε όταν θα εγγράφεστε, υπάρχουν προαπαιτούμενα. Δηλαδή, σαν το έγκλημα και γύρω από τον χώρο, έρχεται μετά την εγκληματολογία. Θα δώσω ένα παράδειγμα που τι ποινικέ επιστήμε που είναι τα δικά μου τα τεράστια. Επίση, περιλαμβάνει τυχερή διπλωματική εργασία που είναι 12 ECTS, το αντίστοιχο 2 μαθημάτων λοιπόν. Και η διδάσκω είναι μια μεγάλη ομάδα και αποτελείται από συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών προσωπικών. Είναι όλοι με συμβόλαιο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η οποία επιλέγει καλά αξιοκρατικά μετά από προκηρυχθήκαμε θέσεις και το τονίζω αξιοκρατικά. Έχουμε μια λόξαρισμένη στην αρχή, δεν δεχόμαστε μαλεφάσεις ούτε από μουχτάριες, ούτε από υπουργούς, ούτε από πρόεδρους, ούτε από κανέναν. Ακούτε και αν δες εγώ. Ποιος είναι, κάνει τη δουλειά μας ο πανεπιστημιακός. Μιλώ για το άτομο μου. Τώρα λοιπόν, ανάλογα με το πόσοι έχουν εγγραφεί σε ένα μάθημα, θα λειτουργήσει και ο μεγάλο αριθμό των τμήματων. Δηλαδή, αν έχουμε 90 γραμμένου, τότε θα έχουμε περίπου 3 τμήματα. Εσεί θα ανήκετε σε ένα τμήμα για συγκεκριμένο μάθημα. Δηλαδή, αν έχουμε 4-5 τμήματα εγκληματολογία, θα ανήκετε σε ένα τμήμα με έναν ο οποίο θα είναι ο υπεύθυνο εκείνου του τμήματο. Στο μεταξύ των διδασκόντων, έχουμε καθηγητέ του Πανεπιστημίου Κύπρου, από διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου, μέλη τη αστυνομία, με πολύ καλά ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης έχουμε μάστερ και διδακτορικό. Έχουμε άλλους συμπατριώτες μας και επίσης επιστήμονες από την Ελλάδα. Για κάθε μάθημα λοιπόν υπάρχει ένα μέλος σε συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό σημαίνει που θα εκτελεί καθήκοντα συντονιστή επίσης. Και υπάρχει για να συντονιστεί σε κάθε πρόγραμμα. Υπάρχει συμβούλιο για το πρόγραμμα που είναι υπόλογο στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ας πούμε λίγα μία για το περιεχόμενο που ίσως ήδη να το έχετε δει αν πήγαινε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Σιγά σιγά θα εξελιχθείτε να εργάζεστε περισσότερο ηλεκτρονικά. Είναι η εποχή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας εδώ και πάνω από 20 χρόνια και σιγά σιγά και στις σπουδές καθιερώνεται ο τρόπος αυτός. Και στο δικό μου το Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που διδάσκομαι, οι φοιτητές έχουν ακριβώς ό,τι θα δείτε σήμερα. Έχουμε όμως και ζωντανή πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία περισσότερα. Τα βασικά μαθήματα λοιπόν είναι τα εξής: εισαγωγή στην ψυχολογία, κοινωνιολογία, εγκληματολογία, η ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ποινική δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα βασικά μαθήματα. Στη συνέχεια έχουμε νομική ψυχολογία, κυβερνοχώρος και έγκλημα, οικονομικά εγκλήματα, συνταγματικό δίκαιο, αστυνομία και αστυνόμευση στην Κύπρο, αστυνομία, δίκαιο και πολιτιστική κληρονομιά. Συνεχίζουμε με αστυνομική ψυχολογία, διαπολιτιστική, διαπολιτιστική κοινωνία και αστυνόμευση, τεχνικές ανείχνευσης του ψέματος, για το οποίο είναι όλοι στη Μανούλη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ερευνητική μέθοδο για αστυνομικές σπουδές, Ευρωπαϊκή Ένωση για αστυνόμευση, αστυνομία και συστήματα αστυνόμευσης, μια συνολική προσέγγιση. Σύνολο έχουμε 20 μαθήματα, μεταξύ στη συνέχεια, εισαγωγή στην αστυνομική ηγεσία και διοίκηση, πληροφορική τεχνολογία και ασφάλεια στην αστυνομία, η συνέντευξη αυτόπτων μαρτύρων και θυμάτων, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αστυνομία, αστυνόμευση και ηθική,
και αστυνομική εκπαίδευση και τελευταίο ψυχιακή διπλωματική εργασία. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως που αξίζει δύο μαθήματα, 12 εισιτιές. Πώς λοιπόν θα διδάσκεστε? Για κάθε εβδομάδα και κάθε θεματική, διότι μπορεί να είναι δομημένο το κάθε ένα μάθημα με θεματικές, ο φοιτητής έχει ευθύνη καταρχάς να διαβάζει από το υλικό που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα για να προετοιμαστεί για την κύρια συνάντηση. Στη συνέχεια, ο κ. Πεδίδης, που είναι πιο εξοικειωμένος με τον τρόπο διδασκαλίας, είναι καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, θα σας πει περισσότερα για τη μέθοδο διδασκαλίας και τι ακριβώς σημαίνει η κάθε έννοια. Ο διδάσκαλος λοιπόν, λίγα απορίες που θα έχετε, ηλεκτρονικά θα κάνετε την τηλεσυνάντησή σας στην εβδομαδία 2 ώρες τηλεσυνάντηση. Κυρίως μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, το e-class, ο διδάσκαλος ή η διδάσκουσα θα σας παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση και στήριξη. Άρα δεν θα έχουμε τον πλαστικό τρόπο διδασκαλίας, καλή ώρα εγώ στέκομαι εδώ και κάνω μια διάλεξη. Όχι, ο τρόπος διδασκαλίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου βασίζεται στην αρχή που εσείς διαβάζετε, έρχεστε με απορίες ή απορίες ο διδάσκαλος ή η διδάσκουσα, αλλά επίσης σας καθοδηγά, σας στηρίζει. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η εξαποστάσεως μάθηση έχει τις δικές της απαιτήσεις. Θα πω περισσότερο για αυτά σε λίγο από τη σκοπιά τη δικιά μου. Ο φοιτητής λοιπόν έγκαιρα και όχι αργότερα από την προθεσμία παραδίδει τις εγγραφές εργασίες που προβλέπονται. Κάτι που πρέπει να συνηθίσουμε για τέταρτη σε τέταρτη. Η προθεσμία λέει 11 και 59, αν δεν την βάλετε μέσα την ερευνητική εργασία, κλείνει το σύστημα. Ηλεκτρονικό. Και έτσι λύνουμε πολλά προβλήματα. Με 32 χρόνια κατά τη Πανεπιστημίου, δεν φαντάζεστε τι δικαιολογίε έχω ακούσει γιατί κάποιο δεν μπόρεσε να παραδώσει κάτι έγκυα. Τώρα λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και ειλικρινέ περιπτώσει που δεν μπορεί να τι αποκλείσει επειδή μπορεί άλλοι να το κάνουν τεράχτηση. Με τη βοήθεια λοιπόν του διδάσκοντο τη διδάσκουσα, επίση θα προετοιμαστείτε έγκαιρα για την τελική γραπτή εξέταση. Άρα θα έχετε δύο εργασίε και μια τελική γραπτή εξέταση. Πρέπει να σα πω ότι δεν θα βρείτε ένα το παγκόσμιο και προκαλώ και αυτή για το δοκιμάσει πτυχίων πρόγραμμα αστυνομικό σπουδό με 20 τέτοια μαθήματα. Είναι το πρώτο και το μόνο που θα βρείτε. Έτσι, εγκυρό πτυχίο είναι ψηλού επίπεδου, πανεπιστημιακού επίπεδου, εφάμιλου, όποιου του οτιδήποτε βρείτε στο εξωτερικό. Και μερικοί από εμάς, λόγω της φύσης της δουλειάς μας, δουλεύουμε διεθνώς, για το οποίο νομίζω ότι όποιος το τελειώσει μπορεί να είναι πάρα πολύ περήφανος. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μπορεί να το τελειώσετε. Μερικές εισηγήσεις τώρα για να συμπληρώσει ένας φοιτητής τις απαιτήσεις του προγράμματος. Υπάρχει μια ορμία στα αγγλικά που λέει «There are many a slip between the spoon and the lips». Το να πω να κάνω κάτι για να τελειώσω είναι το ίδιο. Για να τελειώσουμε πρέπει πρώτα πρώτα να καταλάβουμε ότι έχει απαιτήσεις. Και είναι περισσότερες από ό,τι νομίζουμε συνήθως. Όπως το γράμμα, κάτι παραδείγματο. Περίπου. Πρώτον, όχι περισσότερο από 3 μαθήματα κάθε εξάμηνο. Ξέρω ότι μερικοί θα θέλετε πάρα πολύ στα 2 χρόνια να το τελειώσετε. Νομικά, θεωρητικά είναι δικαίωμα σας και θα σας παρεμποδίσει κανένα να το κάνει. Η δική μου εισήγηση, δεν θέλετε κανένα αποδεδειγμένο, είναι στην αρχή μέχρι να συνηθίσετε τον τρόπο διδασκαλίας, μάθησης, αξιολόγησης για βάζοντας. Συνηθίστε σε μια ανεπίση σε μια ξένη γλώσσα που θα έχετε κάποιο υλικό και μετά φορτώστε παρακάτω αν θέλετε, αν και η κατάσταση στην οικογένεια προσαρμοστεί, ο ή σύντροφος σας στηρίζει και μπορεί να φορτώσετε παραπάνω. Go forward. Δεν έχουμε αντιρρήσεις. Προσέξτε λίγο στην αρχή να μην τα τσουμπάρουμε με το να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι όσον αφορά τις ικανότητες μας. Εμείς εισηγούμαστε, οι υπεύθυνοι του προγράμματος και ως καθηγητός υπεύθυνος, στην αρχή υπάρχουν 3 μαθήματα. Χρειάζεται προγραμματισμός. Η μέρα από 4 ώρες έχει η εβδομάδα 7 μέρες. Δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα. Πρέπει να προγραμματίσετε από πριν πώς θα διαθέσετε τον χρόνο σας. Άρα λοιπόν χρειάζεται αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. Αν έχετε απορίες, να επικοινωνήσετε πάντοτε με τον υπεύθυνο ΣΕΠ. Αν έχετε δυσκολίες που προτιμάτε να τις κουβεντιάσετε με κάποιον άλλον άτομο στο Πανεπιστήμιο, πάλι μπορείτε. Το Πανεπιστήμιο έχει υπηρεσίες στη διάθεσή σας. Μπορεί να τύχει οτιδήποτε.
Μη με παρεξηγήσετε, δεν στα χρόνια διάσκεψη εξωτερικών, ένα τρίτο φιλό ήταν mature students, άνω των 25. Από αυτού το ένα τρίτο ρεχώρησε. Και ήταν το φαινόμενο να του πω ένα μέτρο προ την αρχή ότι θα απολύσω. Το ένα τρίτο. Δεν σα το λέω εσά, δεν είχα στο εξωτερικό, ενώ μπορεί να συνέβαινε στη μακριά Αυστραλία λιγότερο στην ενεργεία που έχουμε διάξει. Εδώ είναι η Κύπρο και εμεί εκεί πέρα είχαμε εξάμεινα. Οκ, έφαγα τη χαρά. Τώρα λοιπόν, αν έχει δυσκολίε κάποιο που προτιμά να τι οι σπουδέ δημά θα επηρεάσουν οπωσδήποτε αρκετοί από εμά που σπουδάζουν για δοκτωράτο είμαστε αναδρομένοι και ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι να έχει οικογένεια, να εργάζεσαι και να σπουδάζει. Τώρα λοιπόν, σίγουρα θα επηρεάσουν την οικογενειακή και την κοινωνική ζωή, όμω τόσοι άλλοι έχουν τελειώσει, έχουν αποφυτίσει το Αγγλικό Πανεπιστήμιο και τα έχουν καταφέρει. Και ένα καλό τρόπο είναι εθνικό, η φάδε can do it, I can do it. Τόσο το κάνουν γιατί εγώ είμαι κατώτατο και δεν το κάνω. Πρέπει να πιστέψετε εσεί ήδη και να σκέφτεστε θετικά. Απαιτείται λοιπόν αυτοπιθαρχία για να πάρει κάποιο το πτυχίο του. Όπως εσείς, ενώ εργάζεστε, έχετε οικογενειακές υποχρεώσεις. Να θυμάστε όμως ότι there is no pay without pay. Sorry που τα λέω στα αγγλικά, αλλά κάπου εκφράζουμε καλύτερα αγγλικά πράγματα σε άλλες γλώσσες. Η γλώσσα που ξέρω είναι αγγλικά και για αγγλικά. Τώρα λοιπόν, θέλει κόπο. Χωρίς κόπο, δεν πρέπει να ζει μαραθώνιο, αν δεν προβοληθείς, πώς θα είσαι ένας πραγματικά φαινόμενο. Όμως ο σκοπός που είμαστε εδώ σήμερα είναι να λύσουμε απορίες και επίσης να δείτε πώς μπορείτε να χαρείτε τις σπουδές σας. Το Πανεπιστήμιο είναι ένα πολύ ωραίο χώρο. Θα γνωρίσετε άλλε χάρε στη ζωή, τη γνώση και είναι πιο ισχυρή μορφή εξάρτηση. Είναι η γνώση. Εμεί δουλεύουμε 60-70 ώρε την εβδομάδα και το αγαπούμε τη δουλειά μα. Την αγαπούμε. Εδώ πήγε ο και συνέχεια μετά θα αφήσουμε ένα αρκετό χρόνο μετά που θα κάνουμε την παρουσία του κύριου Πετρίδη να απαντήσουμε ό,τι ερωτήσει έχετε για το πρόγραμμα, για τη λειτουργία του. Και ό,τι άλλο σκεφτείτε. Που με βράδυ γύρω, εγώ σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις σπουδές σας. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα, θα ενημερώνεστε έγκαιρα για το τι συμβαίνει. Και το Σεπτέμβρη ξεκινούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καπαρατήρη. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τον καθηγητή Αντώνη Πετρίδη, ο οποίος θα σας πει πώς είναι μια επιτυχής φίλη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να αντέξετε να με ακούσετε περίπου για 35-40 λεπτά. Όπως σας είπε προηγουμένως ο κ. Καπαρτής, εγώ δεν ανήκω στο δικό σας πρόγραμμα, ανήκω στο πρόγραμμα σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό. Αλλά είμαι εδώ να σας δώσω μερικές όσο το δυνατόν πρακτικότερες συμβουλές για το τι πρέπει να γνωρίζει κανείς και τι πρέπει να κάνει προκειμένου να επιτύχει ως ενήλικας, επαγγελματίας, οικογενειάρχης, φοιτητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τη συγκεκριμένη ταινία. Είναι από το The Pursuit of Happiness με τον Will Smith. Η εικόνα που επέμπει καμιά φορά ο φοιτητής της εξαποστάσεως εκπαίδευσης είναι περίπου αυτή του ανθρώπου με τα 100 χέρια που προσπαθεί να προλάβει 50 διαφορετικά πράγματα την ίδια στιγμή. Γίνεται όμως. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα των σπουδών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπως ήδη υποψιάζεστε, είναι σημαντική, διότι στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σπουδάζουν άνθρωποι, ενήλικες, όριμοι, οικογενειάρχες, επαγγελματίες, οι οποίοι είτε δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν νωρίτερα στη ζωή τους, είτε επιθυμούν να επιμορφωθούν σε συγκεκριμένους κλάδους ή να δώσουν μια άλλη κατεύθυνση στην ζωή και την καριέρα τους. Παρ' όλα αυτά, τα ανοιχτά πανεπιστήμια διαφέρουν μόνο μεθοδολογικά από τα συμβατικά πανεπιστήμια. Δεν είναι πανεπιστήμια δεύτερης κατηγορίας και σίγουρα το ΑΠΚΙ δεν είναι τέτοιο. Προσφέρει ανταγωνιστικά προγράμματα ψηλού επίπεδου, αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, έναν ευέλικτο σύστημα μάθησης το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες,
γνωρίζει δηλαδή τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τους, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο συνδυασμός της πανεπιστημιακής φοιτησής με την προσωπική ζωή και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πάνω απ' όλα, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο εξασφαλίζει τέτοια προσωπική καθοδήγηση στους φοιτητές, που κανέναν άλλο συμβατικό πανεπιστήμιο, τουλάχιστον από αυτά τα οποία γνώρισα εγώ μέχρι τώρα στα διαδρομία μου, δεν είναι σε θέση να προσφέρει. Προσωπικά, εγώ ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήμουν ένας από τους 500 φοιτητές του έτους μου. Κανένας από τους καθηγητές μου, οι ελάχιστοι από τους καθηγητές μου, στο τέλος των σπουδών μου, στο τέλος της τετραετής μου φοιτησής, ήξεραν το όνομά μου. Εδώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Εξαιτίας και του όριμου της ηλικίας σας, αναπτύσσετε προσωπικές φιλικές σχέσεις με τους καθηγητές σας. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη δυνατότητα που σας προσφέρει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και θα γίνει η ζωή σας πολύ πιο εύκολη. Ξεκινώντας λοιπόν τις σπουδές του στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κανείς πρέπει να συνειδητοποιήσει μερικά πράγματα. Ότι εγγράφεται σε ένα πανεπιστήμιο ισότιμο και εισάξιο με οποιοδήποτε άλλο ανάλογο ίδρυμα στην Κύπρο και το εξωτερικό, ότι θα μάθει πολλά, ότι θα λάβει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, ότι θα καταβάλει κόπον και μόχθο για αυτόν τον τίτλο σπουδών, αλλά δεν θα είναι μόνος και αβοήθητος. Σε κάθε βήμα, σε κάθε στάδιο των σπουδών του, θα έχει αμέριστη την υποστήριξη τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του διοικητικού προσωπικού του πανεπιστημίου. Στα ανοιχτά πανεπιστήμια οι σπουδές διενεργούνται ως εκ των πλήστων μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όμως, φοιτητές και καθηγητές δεν έχουν υποχρεωτικά την απόσταση που εικάζεται καμιά φορά ότι έχουν. Στα ανοιχτά πανεπιστήμια, επαναλαμβάνω, ο διδάσκων είναι σαφώς πιο προσπεράσιμος από ό,τι στα συμβατικά πανεπιστήμια, κατά κανόνα τουλάχιστον, φτάνει ο φοιτητής ο ίδιος να το θέλει και να το επιδιώξει. Εμπολής εξαρτάται από εσάς να προσεγγίσετε τους καθηγητές σας, γιατί όχι γιατί οι καθηγητές σας είναι απρόθυμοι να κάνουν το πρώτο βήμα, αλλά διότι ακριβώς επειδή οι συνθήκες της ζωής και των σπουδών σας είναι τέτοιες, προτιμούμε να μην παρεμβαίνουμε εμείς στον προσωπικό σας χώρο, αλλά να σας καλούμε να έρθετε εσείς σε εμάς όποτε μπορείτε, όποτε θέλετε, να ζητάτε τη στήριξη που χρειάζεστε. Το κλειδί της επιτυχίας του ΑΚΤ είναι απλό στη σύλληψή του, αλλά απαιτητικό στην εφαρμογή του. Χρειάζεται οργανωμένο και συστηματικό διάβασμα με βάση το χρονοδιάγραμμα μελέτης που θα σας δοθεί. Χρειάζεται ζωντανή παρουσία στις ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις και τις τηλεσυναντήσεις. Θα πούμε τόσο λίγο τι είναι αυτό. Χρειάζεται τακτική επικοινωνία με τους ακαδημαϊκούς σας συμβούλους με όλους τους διαθέσιμους τρόπους που υφίστανται, όποιον από αυτούς σας βολεύει περισσότερο. Και επίσης χρειάζεται σύναψη στενών σχέσεων και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με τους συμφοιτητές. Η πρώτη συμβουλή που δίνω εγώ κάθε χρόνο στους φοιτητές μου είναι να δημιουργήσουν δίκτυα αλληλοϋποστήριξης μεταξύ τους. Όσον ανθρώπινη, ζεστή και αποτελεσματική και αν είναι η στήριξη εκ μέρους του καθηγητή συμβούλου, το πραγματικό σας κήρυγμα είναι ο συμφοιτητής, ο οποίος βιώνει παράλληλα με εσάς την ίδια εμπειρία. Οι φοιτητές στο πρόγραμμα Σπουδές των Ελληνικών Πολιτισμών, επίσης πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, φτάνοντας στο τρίτο έτος σπουδών, πολλές φορές ελάχιστα χρειάζονται πλέον τη στήριξη των καθηγητών τους, ακριβώς διότι έχουν δημιουργήσει τέτοια δίχτυα αλληλοϋποστήριξης. Ένα ερώτημα που πλανάται πάντα στο μυαλό των φοιτητών της εξαποστάσεως εκπαίδευσης είναι πώς, τι και πόσο πρέπει να διαβάσω προκειμένου να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις του προγράμματος μου. Πρώτα απ' όλα το πώς. Στην εξαποστάσεως εκπαίδευση ακολουθείται το σύστημα της λεγόμενης καθοδηγούμενης αυτοδιδασκαλίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν διδάσκει τόσο ο καθηγητής, αλλά το ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό. Στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, ο καθηγητής σύμβουλος έχει υποστηρικτικό καθοδηγητικό ρόλο. Είναι καθηγητής σύμβουλος με έμφαση στο σύμβουλος και όχι στο καθηγητής. Ο φοιτητής διαβάζει μόνος του στο δικό του χρόνο, στο δικό του χώρο, ακολουθώντας όμως συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που είναι λεπτομερή
είναι τόσο λεπτομερή όσο χρειάζεται, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να οργανώνει αποτελεσματικά τη μελέτη του και τηρώντας τις προθεσμίες που το ανακοινώνονται έγκαιρα, πολύ έγκαιρα, από την αρχή της χρονιάς. Από την αρχή της χρονιάς θα γνωρίζετε πότε θα πρέπει να παραδώσετε τις εργασίες σας, από την αρχή της χρονιάς θα γνωρίζετε πότε θα είναι οι όσους σου και οι τηλεσυναντήσεις σας. Από την αρχή της χρονιάς θα γνωρίζετε πότε θα είναι οι εξετάσεις σας, έτσι ώστε να έχετε στη διάθεσή σας ικανό διάστημα για προετοιμασία και για οργάνωση. Τι είναι το εκπαιδευτικό υλικό στην εξαποστάσεως εκπαίδευση? Είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο το συμβατικό βιβλίο. Μπορεί να είναι ένα διδακτικό εγχειρίδιο, γραμμένο εξ αρχής με γνώμονα τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις πρακτικές της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Αναφέρθηκε σε τέτοια εγχειρίδια προηγουμένως ο κ. Καπαρβής. Όμως μπορεί να είναι και πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Άρθρα δηλαδή ή βιβλία, κυρίως στα ελληνικά ή και στα αγγλικά, αν δεν υπάρχουν, τα οποία όμως ενώ δημοσιεύτηκαν προκειμένου να καταναλωθούν στην επιστημονική αγορά, χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά εργαλεία, όμως προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ενήλικα φοιτητή, ο οποίος μελετά μόνος του από το σπίτι. Τέτοιου είδους βοηθήματα, λοιπόν, το άρθρο του Πετρίδη ή το άρθρο του Καβαρδί ή της Γρηγορίου, τα οποία δεν γράφτηκαν για να απευθυνθούν σε φοιτητές, αλλά τώρα χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά αντικείμενα απευθυνόμενα προς φοιτητές, προσαρμόζονται στις ανάγκες της εξαποστάσεως διδασκαλίας με ένα συνοδευτικό κείμενο, το οποίο αποκαλείται οδηγός μελέτης. Θα σας μιλήσω στη συνέχεια γι' αυτό. Όμως, το υλικό στην εξαποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να είναι και άλλα πολλά πράγματα, πολύ πιο ζωντανά. Μπορεί να είναι μια παρουσίαση PowerPoint όπως αυτή, η οποία θα παρουσιαστεί ζωντανά στους φοιτητές και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στην πλατφόρμα διεκπαίδευσης. Μπορεί να είναι εκπαιδευτικά βίντεο, βιντεογραφημένες διαλέξεις, ντοκιμαντέρ από το YouTube ή άλλα. Εκπαιδευτικό υλικό είναι και οι εβδομαδιαίες τηλεσυναντήσεις του προγράμματός σας, τόσο στη ζωντανή τους μορφή, όσο και στην οπτικογραφημένη. Μπορεί να είναι διαδραστικές ηλεκτρονικές ασκήσεις ή ό,τι άλλο η διδακτική ομάδα κρίνει ότι προσφέρεται για το συγκεκριμένο μάθημα, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τι σημαίνει διαβάζω στο ανοιχτό πανεπιστήμιο? Σημαίνει μελετώ μόνη συγκεκριμένη ύλη κάθε εβδομάδα. 50, 60, 30 σελίδες, ανάλογα με την περίπτωση. Για να μελετήσω αυτές τις σελίδες, ακολουθώ έναν οδηγό, μια σειρά από οδηγίες, οι οποίες μου δίνονται από την αρχή της χρονιάς σε έναν κείμενο που αποκαλείται οδηγός μελέτης. Μέρος αυτού του οδηγού μελέτης, αναπόσπαστο μέρος του οδηγού μελέτης, είναι το χρονοδιάγραμμα μελέτης. Ένα κείμενο το οποίο με βοηθά να οργανώσω την μελέτη μου ανά εβδομάδα και να κατανείμω το χρόνο μου ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου. Πάνω απ' όλα διαβάζω λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της θεματικής ενότητας και της συγκεκριμένης υποενότητας του μαθήματος, όπως ακριβώς μου υποδεικνύονται. Αν τη συγκεκριμένη εβδομάδα μελετώ, για παράδειγμα, το μάθημα της ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη συγκεκριμένη εβδομάδα το αντικείμενο μου είναι τα σχέδια λύσης του Κυπριακού μέχρι το 1964. Έτσι. Στόχος μου είναι να αντιληφθώ τι ήταν το σχέδιο Νάτσεσον, για παράδειγμα. Φροντίζω να προσδιορίσω τους στόχους μου με ακρίβεια, με σαφήνεια, ώστε να ξέρω πού πρέπει να καταλήξω διαβάζοντας. Επίσης, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, διαβάζω σημαίνει λίγο τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μέσω των οποίων διαπιστώνω αν έχω πράγματι αφομοιώσει αυτά που πρέπει. Σε μια συμβατική αίθουσα, με το τέλος της διάλεξης, ο καθηγητής συνήθως υποβάλλει ορισμένα ερωτήματα στους φοιτητές του. Είπα αυτό το πράγμα, το καταλάβατε? Όταν είπα το χ, τι εννοούσα? Στην απουσία της φυσικής παρουσίας του δασκάλου, στη φυσική απουσία του δασκάλου, αυτόν τον ρόλο τον επιτελούν οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Αυτές είναι σύντομες ασκησούλες τύπου quiz, μια άσκηση multiple choice, μια άσκηση συμπλήρωσης κενών, μια άσκηση ορθού λάθος,
οι οποίες αποτελούν διαγνωστικά μέσα για εσάς τους ιδίους, προκειμένου να διαπιστώσετε αν πράγματι έχετε αφομοιώσει την ύλη την οποία διαβάσετε τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Εκτός από τις αρχές αυτοαξιολόγησης, οι οποίες είναι συνήθως σύντομες, όπως είπα, ασκήσεις τύπου quiz, οι οποίες θα μιλούν μερικά λεπτά ή και λιγότερο από ένα λεπτό προκειμένου να εγγυηθούν, υπάρχουν σε πολλά μαθήματα και πιο εμπεριστατωμένες ασκήσεις που αποκαλούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορεί να είναι να παρακολουθήσετε ένα βίντεο και να γράψετε ένα μικρό κείμενο για αυτό. Μπορεί να είναι μια η μελέτη ενός επιπλέον άρθρου και η σύνταξη, μια περίληψη των άρθρων αυτών, ή η κριτική αποτίμηση κάποιων θέσεων στο συγκεκριμένο άρθρο ή ό,τι άλλο ξανά μπορεί να φανταστεί η διδακτική ομάδα. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα διαφέρει από την άσκηση αυτοαξιολόγησης, διότι στόχος της είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να προεκταθούν στην ύλη και να την εμπεδώσουν. Να λειτουργήσουν δηλαδή, να δουλέψουν με την ύλη πιο δημιουργικά. Πάνω απ' όλα, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, η μελέτη στο ανοιχτό πανεπιστήμιο επιστεγάζεται με τη συγγραφή της γραπτής εργασίας. Όπως ακούσατε, στο πρόγραμμά σας έχετε υποχρέωση να συγγράψετε για κάθε μάθημα, για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα, δύο γραπτές εργασίες. Η γραπτή εργασία αποτελεί ταυτόχρονα προπίστως μάλλον όχημα αυτοδιδασκαλίας και στη συνέχεια μέθοδο αυτοαξιολόγησης. Η γραπτή εργασία είναι το κατεξοχήν μέσο με το οποίο αποδεικνύεται στον καθηγητή σας ότι έχετε μάθει το μάθημα. Το πω έτσι απλά. Λοιπόν, ας πούμε κάποια περισσότερα πράγματα για τον οδηγό μελέτης και τι εμπεριέχει. Ο οδηγός μελέτης είναι για σας ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στη μελέτη σας. Ο οδηγός μελέτης ουσιαστικά υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό τις πρακτικές οδηγίες που θα έδινε ο δάσκαλος μέσα στην τάξη. Η μελέτη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο κατά κανόνα οργανώνεται αναβδομάδα. Ο οδηγός μελέτης είναι το σύνολο των κατευθύνσεων που σας δίνονται, ώστε να εντοπίζετε κάθε εβδομάδα τους συγκεκριμένους στόχους και τα συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτύχετε, να οργανώσετε τη μελέτη σας βάσει της διδαχταίας ύλης και των χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται ενώπιον σας, και να λειτουργήσετε έτσι ώστε να μην απαιτείτε την παρουσία του δασκάλου δίπλα σας, να μπορείτε από μόνοι σας να προσπεράσετε και να εμπεδώσετε την ύλη. Οδηγοί μελέτης υπάρχουν δύο κατηγοριών. Ο οδηγός μελέτης υπάρχει ένας για ολόκληρο το μάθημα, συνολικές δηλαδή καθολικές οδηγίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσετε το μάθημα στο σύνολό του, έτσι. Ή μπορεί να υπάρχουν οδηγοί μελέτης για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο ξεχωριστά, αν αυτό απαιτείται. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει ένας οδηγός μελέτης για ολόκληρη την ενότητα Αγγλοκρατία, έτσι. Και μπορεί να υπάρχει οδηγός μελέτης για το άρθρο, για ένα συγκεκριμένο άρθρο του Πετρίδη που εντάσσεται στην ύλη της ενότητας Αγγλοκρατία, αλλά το οποίο δεν γράφτηκε με γνώμονα τις αρχές και τις φιλοσοφία, τη φιλοσοφία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Άρα απαιτείται κάποια εξομάλυνση προκειμένου να μπορέσετε εσείς να το μελετήσετε χωρίς την καθοδήγηση του καθηγητή σας. Τα χρονοδιαγράμματα μελέτης, όπως είπα, συνοδεύουν κάθε μάθημα και επιχειρούν να σας βοηθήσουν να οργανώσετε τη μελέτη σας αναβδομάδα. Τα χρονοδιαγράμματα μελέτης δεν χρειάζεται να σας αγχώνουν, είναι καθαρά ενδεικτικά. Δεν πρόκειται κανείς να ελέγξει αν την εβδομάδα 1 ή την εβδομάδα 3 πράγματι διαβάσατε τις 60 σελίδες, τις 50 σελίδες που προβλεπόταν να μελετήσετε. Γιατί κάτι τέτοιο θα καταστρατηγούσε ουσιαστικά τις αρχές της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Τα χρονοδιαγράμματα μελέτης είναι ενδεικτικά, έχουν σκοπό να σας παράσχουν εσάς μια τάξη μεγέθους όσον αφορά τον ρυθμό με τον οποίο πρέπει να προοδεύει η μελέτη σας. Προσπαθήστε παρόλα αυτά να τηρείτε τα χρονοδιαγράμματα μελέτης, διότι δεν συντάσσονται αυθαίρετα και τυχαία.
Αν μια δεδομένη εβδομάδα κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικές, προσωπικές ή άλλες δεν σας επέτρεψαν να καλύψετε την ύλη που προβλεπόταν να καλυφθεί, φροντίστε να μην επιτρέψετε σε αυτόν τον κενό να διαιωνίσετε, φροντίστε να το καλύψετε ή δυνατόν την αμέσως επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να παρακολουθείτε περίπου τον ρυθμό του μαθήματος όπως τον προέβλεψε η διδακτική ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος μελέτης, η χοντρική τήρηση του χρονοδιαγράμματος μελέτης, είναι μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε ως φοιτητές της εξαποστάσεως. Και χρειάζεται προσοχή ακριβώς διότι δεν θα έχετε μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι σας να σας λέει «διάβαζε». Εσείς πρέπει από μόνοι σας να αυτοπειθαρχήσετε στην προκειμένη περίπτωση και να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα μελέτης τώρα με περισσότερη λεπτομέρεια? Πρώτα απ' όλα περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διδακταία μήλη και την πορεία της αυτοδιδασκαλίας. Με άλλα λόγια, ποια μελετήματα ακριβώς πρέπει να μελετήσω αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα και πού θα τα βρω, με ποια σειρά και σε ποιο συνδυασμό πρέπει να τα διαβάσω. Μπορεί να χρειάζεται να διαβάσετε, για παράδειγμα, τρία άρθρα, έναν του Πετρίδη, έναν του Θεμιστοκλέους και έναν της Ιωαννίδη. Αλλά η σειρά δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη, παραδείγματος χάρη. Ο καθηγητής θα σας υποδείξει ότι πρώτα πρέπει να διαβάσετε το άρθρο του Θεμιστοκλέους, στη συνέχεια του Πετρίδη, στη συνέχεια της Ιωαννίδη. Επίσης, στο χρονοδιάγραμμα μελέτης θα βρείτε πληροφορίες για τους στόχους και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τι πρέπει να αποκομίσω από την εβδομάδα αυτή συνολικά, αλλά και από κάθε ανάγνωσμα ξεχωριστά. Τι πρέπει να μάθω από το άρθρο του Πετρίδη, τι πρέπει να μάθω από το άρθρο του Θεμιστοκλέους, τι από τη Ιωαννίδη. Συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν επίσης σε κάθε χρονοδιάγραμμα, σε κάθε οδηγό μελέτης και χρονοδιάγραμμα μελέτης, λέξεις κλειδιά. Ποια είναι τα πιο βασικά σημεία που πρέπει να θυμάμαι? Αν μελετώ για παράδειγμα την περίοδο 59-64, όσον αφορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μερικές λέξεις κλειδιά θα ήταν Μακάριος ο Τρίτος, Γιώργιος Γρίβας Δικαινής, 13 σημεία και ούτω καθεξής. Αυτό εννοούμε τώρα λέξεις κλειδιά. Τηλεγραφικά δηλαδή, κάποια βασικά σημεία τα οποία πρέπει να διατηρήσετε στη μνήμη σας. Επίσης, στο χρονοδιάγραμμα μελέτης θα βρείτε μια πολύ σημαντική πληροφορία που αφορά στο φόρτο εργασίες. Το άρθρο του Πετρίδη μπορεί να είναι 30 σελίδες, όσες είναι και το άρθρο του Θεμιστοκλέους. Όμως, μπορεί να μην πρέπει να αφιερώσετε στο άρθρο του Πετρίδη πάνω από 2 ώρες. Ενώ για τις ίδιες σελίδες του άρθρου του Θεμιστοκλέους μπορεί να χρειάζονται 3 ώρες, 4 ώρες. Ενδεικτικούς αριθμούς λέω τώρα. Πόσο χρόνο λοιπόν πρέπει να αφιερώσω σε κάθε μελέτημα? Και αυτός ο χρόνος δεν προκύπτει μόνο από τον αριθμό των σελίδων του μελετήματος, αλλά προκύπτει κυρίως από τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Αν το άρθρο του Πετρίδη περιλαμβάνει 10 αντικείμενα σοβαρά, τα οποία πρέπει να αφομοιώσω, τότε απαιτεί σαφώς περισσότερο χρόνο. Και αυτές οι ενδείξεις είναι καθαρά τάξεις μεγέθους, έτσι. Αν χρειαστεί να αφιερώσετε 2 ώρες σε έναν άρθρο για το οποίο προβλέφθηκαν 3, αν μπορείτε μάλλον να το ολοκληρώσετε σε 2 ώρες, ολοκληρώστε το σε 2 ώρες. Αν χρειαστείτε 4-5, χρειαστείτε 4-5. Παρ' όλα αυτά, η ένδειξη αυτή του φόρου εργασίας επιχειρεί να σας προειδοποιήσει αν είστε πολύ εκτός των πλαισίων. Αν δηλαδή για έναν άρθρο για το οποίο προβλέφθηκαν 2 ώρες, εσείς χρειαστήκατε 10, τότε ενδεχομένως να χρειάζεστε κάποια βοήθεια από τον καθηγητή. Κάτι μπορεί να κάνετε λάθος στον τρόπο με τον οποίο μελετάτε. Αυτό λοιπόν ας είναι για σας ένα καμπανάκι, ώστε να προσφύγετε στον καθηγητή σας και να ζητήσετε τη στήριξή του. Έτσι. Όλα αυτά είναι, παραλαμβάνω για πολλωστή φορά, ενδεικτικά, αλλά πρόκειται για ενδείξεις πολύ σημαντικές, διότι είναι με αυτά τα διαγνωστικά μέσα που εσείς θα είστε βέβαιοι ότι προχωρείτε σωστά. Επίσης, στον οδηγό μελέτης περιλαμβάνονται ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν τον σκοπό που περιέγραψα προηγουμένως. Τώρα,
πόσο πρέπει να διαβάζω για να είμαι εντός των πλαισίων. Πρέπει να διαβάζω τόσο όσο προβλέπει ο οδηγός μελέτης κάθε εβδομάδα, βεβαίως. Έτσι. Οι εβδομάδες μπορεί να μην απαιτούν το ίδιο διάβασμα. Μπορεί να υπάρχουν εβδομάδες με περισσότερη ένταση, εβδομάδες με λιγότερη ένταση, ανάλογα με την εξέλιξη του μαθήματος. Όμως, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, επιχειρούμε, όπως και στα Σεβαρικά Πανεπιστήμια πλέον, υπάρχει μια αντικειμενική μέθοδος μέτρησης του φόρτου εργασίας, η οποία προσδιορίζεται με βάση τους άξονες της συνθήκης της Μπολόνια. Σας μίλησε προηγουμένως ο κ. Καβαλής για τα ECTS, τις Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστοτικές Μονάδες. Αυτή είναι μια διεθνής μονάδα μέτρησης, η οποία ορίζει το πόσο διαβάζω ανάλογα με το τι διαβάζω και με το τι τελικά πρέπει να μάθω. Με βάση τα ECTS του μαθήματος σας, πρέπει να αφιερώνετε περίπου ανά εβδομάδα για κάθε μάθημα περίπου 5 με 6 ώρες. Δηλαδή, μια ώρα την ημέρα περίπου για κάθε μάθημα. Δεν είναι ανέφικτο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν πάρετε το full φόρτο των 5 μαθημάτων, θα πρέπει να αφιερώνετε καθημερινά για διάβασμα 5 με 6 ώρες. Γι' αυτό σας συμβούλευσε προηγουμένως ο κ. Καβαλής, τουλάχιστον στην αρχή των σπουδών σας, στο πρώτο εξάμεινο για παράδειγμα, όταν θα υπάρχει και ο παράγοντας προσαρμογή, να αποφύγετε τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων που σας επιτρέπεται να πάρετε. Φυσικά, στο χέρι σας είναι. Μην θεωρήσετε ότι είναι ανέφικτο να πάρει κανείς τον μάξιμο αριθμό μαθημάτων. Είναι απολύτως εφικτό. Στο πρόγραμμα σπουδές των ελληνικών πολιτισμών, όπως σπουδάζουν άνθρωποι με παρόμοιο προφίλ όπως εσείς, υπάρχουν αρκετοί φοιτητές οι οποίοι κάθε χρόνο παίρνουν τον μάξιμο αριθμό μαθημάτων. Δυσκολεύονται φυσικά. Πιέζονται οπωσδήποτε. Στο τέλος όμως αντεπεξέρχονται εφόσον τηρούν τους κανόνες τους οποίους πρέπει να διαιρήσουν. Τώρα, με την έννοια, όταν λέμε ότι χρειάζεται περίπου μία μισή ώρα την ημέρα διάβασμα για κάθε μάθημα, δεν εννοούμε μόνο τον χρόνο που θα αφιερώσετε πάνω από το βιβλίο, προσπαθώντας να προσπελάσετε τα αναγνώσματα που πρέπει να προσπελάσετε. Σε αυτόν τον χρόνο συμπεριλαμβάνεται η επικοινωνία με τον καθηγητή, οι ώρες που θα αφιερώσετε για να παρακολουθήσετε την τηλεσυνάντηση, οι ώρες που θα αφιερώσετε για τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και ούτω καθεξής. Δεν είναι λοιπόν υπεράνθρωπο το διάβασμα που απαιτεί ένα πτυχίο όπως το δικό σας, είναι όμως αρκετό, αν λάβει κανείς υπόψη, ότι πρέπει να το προσαρμόσετε, να το εντάξετε ουσιαστικά στο πλαίσιο των υπολείπων υποχρεώσεων σας. Πώς θα διδάσκομαι? Σας είπε προηγουμένως ο κ. Καβαλής, μίλησε για τις σωματικές συμβουλευτικές συναντήσεις και για τις τηλεσυναντήσεις. Θα ξεκινήσω εγώ πριν αναφερθώ σε αυτά τα μαθήματα, αυτές τις μορφές μάλλον μαθημάτων. Θα αναφερθώ στο βασικό εργαλείο γύρω από το οποίο θα περιστρέφεται η καθημερινή φοιτητική σας εμπειρία. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για σας, πάνω απ' όλα, θα είναι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι ένας ηλεκτρονικός χώρος, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί λίγο πολύ ως το αντίστοιχο της συμβατικής ψηφιακής τάξης. Μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης διενεργείται όλη η επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μέσα από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης διενεργείται η διδασκαλία τόσο σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά δηλαδή, όσο και σε μη πραγματικό χρόνο, ασύγχρονα. Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης λειτουργεί με ποικίλους τρόπους. Πρωτίστως, εξυπηρετεί την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Με τον όρο ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, όπως ενδεχομένως υποψιάζεστε, εννοούμε την τηλεκπαίδευση εκείνη η οποία δεν λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο, δεν είναι δηλαδή προϊόν άμεσης ζωντανής επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, αλλά λαμβάνει χώρα μέσω μιας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης εμπροκειμένου του E-Class. Το E-Class είναι μια ιστοσελίδα
στην οποία θα πηγαίνετε για να κάνετε τα εξής πράγματα. Εκεί θα πηγαίνετε για να βρίσκετε όλο το εκπαιδευτικό σας υλικό. Στην πλατφόρμα θα αναρτώνται τα άρθρα που θα πρέπει να διαβάσετε. Από εκεί θα πηγαίνετε και θα μεταφορτώνετε τα άρθρα στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα πηγαίνετε για να παραδώσετε τις εργασίες σας. Να κάνετε upload την εργασία σας μέσα από το e-class. Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι, εκτός από αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού, είναι επίσης ένα φόρουμ ηλεκτρονικό, μέσα από το οποίο διενεργείται επικοινωνία μεταξύ διδασκόμενων και διδασκομένων. Εκεί θα πάτε για να βρείτε ανακοινώσεις που σας αφορούν. Θυμάμαι χαρακτηριστικό συνειδητή στη Θεσσαλονίκη, είχε ένα τεράστιο πίνακα ανακοινώσεων με 4, 5, 6, 7 στρώματα χαρτιών, τα οποία έπρεπε να ανασκάψεις προκειμένου να εντοπίσεις την ανακοίνωση που σε αφορούσε. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Ο καθηγητής μπαίνει στο e-class, ποστάρει την ανακοίνωση που θέλει να ποστάρει και αυτή έρχεται απευθείας στο email σας. Ανακοίνωση για παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ την άλλη εβδομάδα, η ώρα 7, θα έχουμε την τάδε τηλεσυνάντηση, μην τη χάσετε. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την παράδοση της εργασίας σας είναι την Παρασκευή, η ώρα 11 τη νύχτα. Τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Στο φόρουμ μπορείτε εσείς να αναρτάτε απορίες. Κύριε Τάδε, δεν κατάλαβα τι εννοεί ο Πετρίδης στη σελίδα 25. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να βοηθήσετε. Ειδικά το τελευταίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι η δική σας απορία μπορεί να είναι τα παράλληλα, σίγουρα θα είναι παράλληλα, απορία και άλλων 5-10 συμφιλητών σας. Άρα αυτή η δημόσια επίλυση απορριών εξυπηρετεί και τη διαφάνεια του μαθήματος, όλοι λαμβάνουν την ίδια ακριβώς καθοδήγηση, αλλά κυρίως επιτρέπει στον καθηγητή να εξυπηρετεί πολλούς φοιτητές ταυτόχρονα. Μέσα από το e-class μπορείτε να μπείτε για να κάνετε chat ένας προς έναν με συμφοιτητές σας, για να στείλετε email προσωπικό μήνυμα σε κάποιον ή κάποιους, και επίσης μέσα από το e-class θα μπείτε για να θα χρησιμοποιήσετε το e-class ως ενδιάμεσο σταθμό για την είσοδό σας στην άλλη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, μέσα από την οποία θα διεξάγονται οι ζωντανές τηλεσυναντήσεις. Σας μιλήσω τα παιδιά της τηλεκπαίδευσης αργότερα για όλα αυτά που αφορούν στο e-class ή και στο Illuminate Live. Τώρα, οι τηλεσυναντήσεις είναι ένας από τους δύο τρόπους με τους οποίους το Αττικό Πανεπιστήμιο προσφέρει ζωντανά μαθήματα. Οι τηλεσυναντήσεις είναι ζωντανά μαθήματα, αλλά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για να παρακολουθήσει κανείς αυτό το μάθημα, το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθει πώς θα μπαίνει στο Illuminate Live. Κάποιος ο οποίος χρησιμοποίησε μια φορά στη ζωή του το Skype ή το Facebook ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό πρόγραμμα το οποίο να απαιτεί login, δεν θα χρειαστεί παρά 10-15 λεπτά προκειμένου να εξοικειωθεί με το σύστημα Illuminate Live. Με τον όρο σύγχρονη λοιπόν τηλεκπαίδευση εννοούμε διδασκαλία εξ αποστάσεως που διενεργείται σε πραγματικό χρόνο με ζωντανή επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, αλλά μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία παρόλα αυτά προσφέρει δυνατότητες διάδρασης ανάλογες με αυτές που προσφέρει μια συμβατική τάξη. Είναι εντυπωσιακό εργαλείο του Illuminate. Περιλαμβάνει έναν αστροπίνακα στον οποίο ο διδάσκων προβάλλει τις διαφάνειες του. Περιλαμβάνει ψηφιακά θρανία, προσωπική θέση δηλαδή για τον κάθε φοιτητή. Περιλαμβάνει εργαλεία με τα οποία ο φοιτητής μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, αποδοκιμασία, επιδοκιμασία, αποδοκιμασία, να γιουχάρει τον καθηγητή του. Υπάρχει δυνατότητα να μιλήσει κανείς ζωντανά ή μέσω chat με την τάξη και ούτω καθεξής. Εκτός από τις τηλεσυναντήσεις, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και μαθήματα εκ του σύνεγγυς στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Αυτά τα μαθήματα αποκαλούνται ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις ή όπως χαϊδευτικά τις λέμε ΟΣΟΣΟΥ. Η ΟΣΟΣΟΥ είναι κατά τη γνώμη μου η πιο σημαντική πτυχή της φοιτησής σας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Γιατί είναι μια από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες η φοιτητική κοινότητα έρχεται σε εκτουσίνεγγυς επαφή και έτσι μπορεί να συγκροτηθεί ως σύνολο ως ομάδα.
Η φίληση της όσου σου δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτική. Αν θέλετε, τις παρακολουθείτε. Όμως, επειδή η σημασία της όσου σου είναι τόσο κομβική, η υπάγεια συμβουλή μας είναι να μην τις χάνετε. Οι τηλεσυναντήσεις τις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως ηχογραφούνται. Τις τηλεσυναντήσεις μπορεί να τις παρακολουθήσει κανείς οποτεδήποτε θέλει. Οι όσου σου δεν ηχογραφούνται πάντα. Άρα επαφείται βασικά στην διακριτική ευκαιρία του καθηγητή αν θα τις ηχογραφήσει ή όχι. Επομένως, η συμβουλή που σας δίνουμε είναι εφόσον γνωρίζετε εκ των προτέρων από την αρχή της χρονιάς πότε θα είναι η όσου σου, βρείτε έναν τρόπο να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες σας, να ρυθμίσετε τις λοιπές σας υποχρεώσεις, έτσι ώστε να μην απουσιάζετε από αυτές τις δύο μόνο, δύο όσου σου ανά εξάμηνο, ανά μάθημα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία σας σε αυτές. Οι όσου σου έχουν συνήθως διάρκεια 4 ώρες, μπορεί να διενεργούνται με 3 τρόπους, είτε αποκλειστικά εκ του σύνεγγης, με όλους τους φοιτητές παρόντες σε μια αίθουσα, είτε εξ αποστάσεως, αν οι φοιτητές, παραδείγματος χάρη, δεν είναι Κύπροι, είναι όλοι Ελλαδίτες, ή όσο σου μπορεί σε αυτή την περίπτωση να διενεργείται και ηλεκτρονικά, όπως μια κανονική τηλεσυνάντηση, ή συνήθως μπορεί να διενεργείται υβριδικά, δηλαδή με ένα συνδυασμό, φυσικού και ηλεκτρονικού ακροατηρίου. Τι είναι η όσο σου? Η όσο σου δεν είναι μια τυπική πανεπιστημιακή διάλεξη. Είναι μια συμβουλευτική συνάντηση, η οποία έχει πολύ πρακτικότερο χαρακτήρα από ότι έναν συμβατικό πανεπιστημιακό μάθημα. Οι όσοι σου καταρχάς περιστρέφονται γύρω από τις γραπτές εργασίες. Αν έχει προηγηθεί μια εργασία, ο καθηγητής ξεκινά παρουσιάζοντας τα πορίσματά του από την εργασία που έχει μόλις διορθωθεί, υποδεικνύει κοινά λάθη και προτείνει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν τα λάθη αυτά να είχαν αποφευχθεί. Ακολούθως παρουσιάζει το θέμα της επόμενης εργασίας και δίνει στους φοιτητές συγκεκριμένες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για το πώς να την αντιμετωπίσουν. Ήδη νομίζω αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε γιατί είναι τόσο κρίσιμη η παρουσία σας της όσου σου, εφόσον η εργασία είναι το βασικό όχημα της αυτοδιδασκαλίας και της αξιολόγησής σας και εφόσον η όσου σου περιστρέφεται γύρω από τις εργασίες, αντιλαμβάνεστε γιατί δεν πρέπει να τις χάνετε. Στον χρόνο τον οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στην παρουσίαση των δύο εργασιών, ο καθηγητής προσπαθεί με όσον συνοπτικότερον τρόπο είναι δυνατόν να παρουσιάσει χοντρικά, αδρομερώς, σχηματικά το περίγραμμα της ενότητας η οποία είναι υπομελέτη εκείνον το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην όσο σου λοιπόν δεν παραδίδεται μάθημα. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να παρακολουθήσει κανείς τις δύο σου προκειμένου να περάσει το μάθημα. Θυμάμαι εμείς χαρακτηριστικά στο Πανεπιστήμιο, αν κάποιος πήγαινε στις παρακολουθήσεις, παρακολουθούσε, ξέρω εγώ, από τα 12 μαθήματα που έκανε το εξάμεινο του καθηγητή στα 8 και έπαιρνε καλές σημειώσεις, μπορούσε να περάσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο αρχικό Πανεπιστήμιο, γιατί αυτή δεν είναι η αποστολή της όσου σου. Ο καθηγητής δεν πρόκειται να παραδώσει μάθημα στην όσου σου με εσάς να παίρνετε σημειώσεις κατά λεπτών. Η όσου σου, άλλωστε, διαρκεί μόνο 4 ώρες, είναι αδύνατο σε 4 ώρες να συμπυκνώσει κανείς την ίδια 2 μηνών. Γιατί η όσου σου σε τέτοιο χρονικό διάστημα είναι που αντιστοιχεί. Είναι ένα μάθημα που γίνεται κάθε 2 μήνες και σας προετοιμάζει για ολόκληρη τη μελέτη των επόμενων 2 μηνών. Παρ' όλα αυτά, ενσωματώνονται στην όσου σου στοιχεία πανεπιστημιακής διάλεξης και παρουσιάζονται στρατηγικά σημεία για την κατανόηση της ύλης. Η όσου σου έχει ποικίλες μορφές, είναι πολύ ποικιλότερη ως προς τη μορφολογία της από ότι ένα συμβατικό πανεπιστημιακό μάθημα. Μπορεί να είναι να έχει στοιχεία μιας τυπικής ακαδημαϊκής διάλεξης, δηλαδή από τις 4 ώρες μπορεί οι 2, παραδείγματος χάρη, να αφιερωθούν σε μια τέτοια διάλεξη. Μπορεί να έχει στοιχεία σεμιναρίου, δηλαδή να ενσωματώνει σύντομες παρουσιάσεις δικές σας, φοιτητικές. Μπορεί να έχει στοιχεία ατομικού φροντιστηρίου, δηλαδή ο καθηγητής μπορεί να συμβουλεύει προσωπικά τον καθένα, ειδικά το τμήμα είναι μικρό, αυτό είναι εφικτό, προσωπικά τον καθένα για την εργασία του.
Μπορεί να έχει στοιχεία ομαδοσυνεργατικής εκπόνησης ασκήσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή, όπως συμβαίνει συνήθως, να αποτελεί συνδυασμό όλων αυτών που προαναφέρθηκα. Η ΟΣΟΣΟΥ λοιπόν δεν είναι υποχρεωτική, δεν είναι διάλεξη, δεν είναι εξαντλητική παράδοση ύλης, αλλά είναι πολύ ουσιαστική, ενσωματώνει τεχνικές του παραδοσιακού μαθήματος όπως το γνωρίζετε και είναι πρακτικός οδηγός προς πέρασης του υλικού. Είναι, επαναλαμβάνω, η ΟΣΟΣΟΥ ότι σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι μια υποχρέωση στην οποία θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να αντεπεξέρχεστε σε αυτήν. Τώρα, είπα προηγουμένως ότι η γραπτή εργασία είναι το βασικό όχημα αυτοδιδασκαλίας και αξιολόγησης στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η γραπτή εργασία είναι στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διαφορετική από ό,τι στο συμβατικό. Διότι σκοπός της εργασίας είναι να σας βοηθήσει να συνθέσετε μια κάπως διευρυμένη ύλη. Για παράδειγμα, μια εργασία με αντικείμενο την ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας του 59 με 64 μπορεί να έχει ένα θέμα τόσο πλατή, όπως εξηγήσετε μάλλον αναλυτικά, τέσσερις παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε αποτυχία το μοντέλο της Ζυρίχης. Ας υποθέσουμε ότι έχετε να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο θέμα εργασίας. Για να το αντιμετωπίσετε, πρέπει να ακολουθήσετε το χρονοδιάγραμμα μελέτης, όπως σας έχει υποδειχθεί, να μελετήσετε την υποχρεωτική βιβλιογραφία στο σύνολό της, να μελετήσετε όσο περισσότερα από τα μη υποχρεωτικά συμπληρωματικά αναγνώσματα μπορείτε και στη συνέχεια να ξεκινήσετε να συγγράφετε το κείμενό σας με τρόπο που να δείξει στον καθηγητή ότι έχετε κατανοήσει την ύλη και ότι μπορείτε να τη συνθέσετε κριτικά. Η εργασία δεν απαιτεί πρωτοτυπία. Δεν απαιτεί κανείς από εσάς σε ένα τέτοιο θέμα να πείτε πράγματα που δεν έχει πει ποτέ πριν κάποιος ιστορικός. Δεν απαγορεύεται, πόσο μάλλον το αντίθετο, θα στηριχτείτε στη βιβλιογραφία η οποία σας έχει δοθεί, αλλά θα πρέπει να την αντιμετωπίσετε έξυπνα, δημιουργικά και κριτικά. Να αποφύγετε τις αντιγραφές, προσέξετε πάρα πολύ το ζήτημα της λογοκλοπής, είστε αστυνομικοί, νομίζω δεν χρειάζεται να σας ευαισθητοποιήσω εγώ σε ζητήματα που αφορούν σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου. Θα σας εξηγήσουν οι καθηγητές σας τι συνιστά θεμητή πρακτική στον ακαδημαϊκό λόγο και τι δεν συνιστά θεμητή πρακτική. Να τονίζετε ότι το αστυνομικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο παίζει και το ρόλο του αστυνομικού στο θέμα των εργασιών. Διαθέτει ηλεκτρονικά εργαλεία τα οποία εντοπίζουν την αντιγραφή, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν. Σε κάθε περίπτωση, η εργασία για να είναι επιτυχής πρέπει να συνιστά ένα δικό σας προσωπικό κείμενο, το οποίο δεν θα είναι με πρωτότυπο με την έννοια ότι θα περιλαμβάνει καινοφανή πράγματα, αλλά θα είναι δημιουργικό και έξυπνα γραμμένο και πάνω απ' όλα θα αντανακλά έναν κόπο. Θα πείθει τον καθηγητή ότι για να το γράψετε, μελετήσατε την ύλη, καταλάβατε την ύλη και δουλέψατε όσο χρειαζόταν να δουλέψετε. Τώρα, θα τελειώσω με τον 12ο, όχι του γύφτου, αλλά του επιτυχημένου φοιτητή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Για να επιτύχω στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, το πρώτο και το κύριο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να πάρω την απόφαση ότι η ζωή τόσο η δική μου όσο και της οικογένειάς μου θα αλλάξει. Πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Δεν υπάρχει τρόπος να το πακετάω διαφορετικά αυτό το μήνυμα. Όσο και να το ωραιοποιήσω, το μήνυμα αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Η ζωή σας θα αλλάξει. Πρέπει να προσαρμόσω το καθημερινό μου πρόγραμμα έτσι ώστε να εξασφαλίσω επαρκή χρόνο για αποτελεσματική και συστηματική μελέτη, τόσο όσο να απαιτεί η κάθε θεματική ενότητα, ανάλογα με τα ειδικές στα οποία αντιστοιχεί,
σε όσο το δυνατόν πιο δημιουργικές ώρες της ημέρας. Εσείς γνωρίζετε το πρόγραμμά σας, δικό σας είναι το πρόγραμμα να το διαμορφώσετε όπως νομίζετε. Εσείς θα πρέπει να εξασφαλίσετε για τον εαυτό σας όχι μόνο επαρκή χρόνο μελέτης, αλλά και ποιοτική μελέτη σε ώρες της ημέρας κατά τις οποίες θα μπορείτε να αποδώσετε. Πολλοί φοιτητές του δικού μου προγράμματος ξεκινούν τη μελέτη τους, για παράδειγμα, στις 11 ώρα το βράδυ και τα καταφέρνουν μια χαρά. Γιατί εκείνη την ώρα καταφέρνουν να ξεμπερδέψουν από παιδιά, δουλειές, οικογένειες κτλ. Πρέπει να τηρείτε όσο πιο αυστηρά μπορείτε το χρονοδιάγραμμα μελέτης, όπως το καθόρισε η διδακτική ομάδα, και να αναπληρώνετε τυχόν απώλειες που υποστήκατε εξαιτίας τρεχουσών υποχρεώσεων μια δεδομένη περίοδο. Αν δεν καταφέρετε να διαβάσετε τις 3 ώρες που προβλεπόταν να διαβάσετε την εβδομάδα 2, προσπαθήστε να αναπληρώσετε τη μία ώρα παραδείγματος χάρη που χάσατε την επόμενη εβδομάδα, ώστε να μην κόψετε πίσω. Πρέπει να παρακολουθείτε τακτικά το e-class. Στο e-class ή δυνατόν πρέπει να εισέρχεστε καθημερινά για να βλέπετε αν ο καθηγητής έχει αναπτύξει κάτι καινούριο. Αν έχει αναπτύξει κάποιο καινούριο άρθρο, κάποια καινούργια ανακοίνωση κλπ. Αλλά και για να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες και με τους συμφοιτητές σας εφόσον νιώθετε την ανάγκη. Πρέπει, όπως είπα, να συμμετέχετε ανελιπώς στις ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, είτε εκ του σύνεγγης είτε εξ αποστάσεως, αν προσφέρετε αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει επίσης να συμμετέχετε ανελιπώς στις τηλεφωνικές συναντήσεις, τις οποίες, αν δεν έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά, θα πρέπει να φροντίζετε να τις ακούτε ηχογραφημένες. Θα πρέπει να εκπονείτε όλες τις γραπτές σας εργασίες, ακόμη και αν έχετε εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις. Δεν θα πρέπει να διστάζετε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή σύμβουλό σας ή και με τους συμφοιτητές σας για επίλυση κάθε απορίας. Εδώ θα επιμείνω λίγο, διότι η επικοινωνία είναι τελικά το σημείο αιχμής στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Οι φοιτητές οι οποίοι αποτυγχάνουν στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, και δεν είναι πολλοί, στο πρόγραμμά μας οι φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν στα 6 χρόνια που διδάσκω δεν υπερβαίνουν το 2-3% των συνολικών μας φοιτητών. Αυτό δεν το λέω για να σας χρυσώσω κάτι, είναι πραγματικότητα. Οι φοιτητές αυτοί είναι συνήθως φοιτητές οι οποίοι απέφευγαν την επικοινωνία με τους καθηγητές τους. Ήταν φοιτητές οι οποίοι είχαν απομονωθεί και οι οποίοι, ενώ αντιμετώπισαν δυσκολίες που θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί, εντούτοις δεν τις κατέθεσαν ποτέ, δεν ζήτησαν τη βοήθεια που είχαν ανάγκη να ζητήσουν, με αποτέλεσμα να αποτύχουν. Η επικοινωνία διαφερώνει κάθε απόσταση. Η ειλικρινής παραδοχή ότι χρειάζομαι βοήθεια με γλιτώνει από κακό το πιέσει. Πολλές φορές οι ενήλικες φοιτητές ντρέπονται να ρωτήσουν. Φοβούνται ότι θα επικριθούν, φοβούνται ότι θα τους κοροϊδέψουν, φοβούνται ότι θα εκτεθούν. Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε. Ανόητη ερώτηση είναι μόνο η ερώτηση που δεν υποβλήθηκε ποτέ. Ανόητη ερώτηση είναι μόνο η ερώτηση που δεν υποβλήθηκε ποτέ. Επίσης, πριν ξεκινήσω να διαβάζω, πρέπει οπωσδήποτε να μελετώ προσεκτικά τον οδηγό μελέτης για κάθε ενότητα του μαθήματός μου και για κάθε ανάγνωσμα ή εκπαιδευτικό αντικείμενο. Δεν προσαρμόζω τη μελέτη μου, προσέξτε και το σημείο 10, μόνο στις ανάγκες της γραπτής εργασίας, αλλά φροντίζω να αφομοιώνω το σύνολο της ύλης σε ολόκληρη την ενότητα. Αν η ενότητα, για παράδειγμα, την οποία πρέπει να μελετήσω τον Μάρτιο, είναι η περίοδος 60-74 της ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και η εργασία μου αφορά μόνο την περίοδο 60-64, αν αφιερώσω το 90% του χρόνου μου μόνο στην περίοδο 60-64, τότε έχω κάνει λάθος. Γιατί τα υπόλοιπα 10 χρόνια δεν τα έχω μελετήσει επαρκώς και θα τα βρω μπροστά μου στις εξετάσεις. Φροντίζω να μελετήσω πρώτα όλη την ενότητα, όλη την 15ετή περίοδο από την ανεξαρτησία μέχρι την εισβολή, και αφού μελετήσω το σύνολο της περίοδου, τότε επικεντρώνομαι στο ειδικό θέμα της εργασίας. Οι εργασίες στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο φροντίζουμε να είναι ευρείες και να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό της διδακτέας ύλης στην κάθε ενότητα ξεχωριστά,
αλλά δεν είναι ποτέ δυνατόν η εργασία να ταυτίζεται πλήρως ως προς το εύρος της με το αντικείμενο της ενότητας. Συνήθως καλύπτει ένα ποσοστό του διανύσματος της ύλης. Επομένως, φροντίστε να διαβάζετε πρώτα για το σύνολο της ενότητας και στη συνέχεια για το σύνολο της εργασίας, για να μην παραμένουν σκιώδεις περιοχές στη μελέτη σας. Να εκπονείτε όλες τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, διότι, ξαναλέω, αυτές είναι τα διαγνωστικά μέσα που τίθενται στη διάθεσή σας, προκειμένου να διαπιστώνετε κάθε φορά αν πράγματι, όπως λέμε στο δημοτικό, μάθατε το μάθημά σας, και όσες περισσότερες από τις προαιρετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πάνω απ' όλα, ο χρυσός κανόνας είναι το 12. Φροντίζω να απολαμβάνω κάθε στιγμή των σπουδών μου και να είμαι περήφανος που σε μια όριμη ηλικία, με πολλαπλές υποχρεώσεις, έχω ξαναγυρίσει στα Αυστραλία. Καλή επιτυχία για την είσοδο σας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καλές δουλειές και θα τα πάρετε μια χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πετρίδη και τώρα θα πάμε σε πιο τεχνικά ζητήματα. Η κυρία Ελένα Ιωαννίδου θα σας παρουσιάσει τους εσωτερικούς κανόνες φίληξης. Γεια σας. Εγώ είμαι η Ελένα Ιωαννίδου, είμαι συμβουλευτής φοιτητής στην Ερήνα. Πολλούς από εσάς μπορεί να μην είναι εισαγωγή. Ειδικά είμαστε τομέας όπου λαμβάνουμε αρκετά τηλέφωνα για διάφορες απορίες που χρειάζεστε κάποια καθοδήγηση. Ευχαριστώ να σας εξυπηρετούμε. Πρώτα θα μιλήσουμε γενικά για τις υπηρεσίες που παρέχουμε σαν τομέα, να γνωρίζετε γενικά, έπειτα να πούμε πιο συγκεκριμένα. Χειριζόμαστε όλα τα φοιτητικά αιτήματα που έχουν σχέση με την αναστολή φοιτησης, αναγνώριση θεματικών ενοτήτων, οικονομικής φύσεως, διευκολύνσεις στις εξετάσεις και παράδοσης των εργασιών και οποιοδήποτε κατεξαίρεση είναι αιτήματα που δεν επίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία. Αν θέλετε να αποχωρήσετε από το Πανεπιστήμιο που δεν το ευχόμαστε ή από θεματική ενότητα, βάλε κοντά μας θα έρθετε. Στηρίζουμε τους φοιτητές, χειριζόμαστε τα αιτήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και οποιαδήποτε παράπονα αν υπάρχουν. Γενικά η πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών και τελικά οτιδήποτε έχει σχέση με τις υποτροφίες και με την έκδοση του ίδιου σπουδών με την αποπεράτωση των σπουδών σας. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας. Όπως γνωρίζετε ήδη, σας έχει ήδη αναγνωριστεί 2 χρόνια από την Αστυνομική Ακαδημία και αν κάποιος φοιτά με πλήρη φοιτηση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τότε να πάρει έρευνα πτυχίο. Η ελάχιστη περίοδος για σας είναι 4 εξάμηνα ή 2 ακαδημαϊκά έτη. Και η μέγιστη είναι 24 εξάμηνα ή 12 έτη. Ελπίζουμε να τελειώσετε πολύ αυτό το πράγμα. Αν δεν το τελειώσετε, ένα βρούμε τρόπο να σας μην κάνουμε να τελειώσετε. Ο τρόπος ο οποίος συστήνουμε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα. Όπως έχουμε πει, έχετε 20 μαθήματα εσείς ή 18 μαθήματα και μία διατριβή. Για να τελειώσετε σε 2 χρόνια, η πλήρης φοιτηση είναι το πρώτο που είναι 5 μαθήματα το εξάμηνο. Παίρνετε μαθήματα το εξάμηνο, δηλαδή να παίρνετε 10 θεματικές το χρόνο, τελειώνετε σε 2 χρόνια. Είναι δύσκολο, ναι, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Κάθε θεματική ενότητα για να γνωρίζετε θέλει περίπου 6 ώρες εκτός της εργασίας ανά εβδομάδα για να διαβάζει μέσα στο σύνολο των 16 εβδομάδων. Άρα γι' αυτό σας εισηγούμαστε. Το πρώτο εξάμηνο, επειδή όλα για σας θα είναι καινούργια, δεν έχετε τριβή προηγουμένως στο Πανεπιστήμιο όπως είναι να διαβάζετε να κάνετε τις εργασίες, ή να παίρνετε 3 ή 4 μαθήματα το πρώτο εξάμηνο. Και μετά, ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός, μπορείτε να πάρετε 5 πιο λίγα. Πάντα εμείς, όταν μιλούμε όμως με ώρες εργασίας, μιλούμε κάποιο average φοιτητή. Ένας μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό, θα θέλει 2 ώρες την εβδομάδα. Ένας θα είναι λίγο πιο καλό, θα θέλει 8 ώρες. Άρα, εμείς μιλούμε ένα μέσον όρο. Άρα, σας συστήνουμε να παίρνετε με 3 με 4 σημαντικές το εξάμηνο.
Το διαχειριστικό κόστος, τώρα εσείς πληρώνετε διαχειριστικό κόστος, δεν πληρώνετε δίδακτρα βάσει του νόμου. Τα πρωτοτυπικά προγράμματα πληρώνουν ένα μικρό ποσό, το οποίο μόλις και να βγαίνουν τα έξοδα του προγράμματος, η διαχείριση του. Ήδη έχετε γραφεί σε θεματικές ενότητες και ξέρω ότι το διαχειριστικό κόστος είναι 240 ευρώ και προκαταβάλλεται πάντα πριν την έναρξη του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Δεν επιστρέφεται ούτε πιστώνεται μετά την καταβολή του. Η μόνη περίπτωση να σας επιστραφεί το ποσό είναι αν δεν ολοκληρώσετε την πληρωμή σας μέχρι να αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος, τότε αυτόματα διαγράφεστε από το Πανεπιστήμιο. Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς να ολοκληρώσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις και τότε σας επιστρέφεται το διαχειριστικό κόστος εκτός της προκαταβολής που έχετε προκαταβάλει 100 ευρώ. Οι μόνοι που απαλλάσσουν από το διαχειριστικό κόστο είναι άτομα τα οποία είναι ελίτες του Δημοσίου Βοηθήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει σχετικό μισθοδοτικό με το γραφείο επιμέλειας. Όταν μας το στείλετε, όταν το στείλετε σε εμάς, τότε δεν χρειάζεται να καταβάλλετε οποιοδήποτε διαχειριστικό κόστο. Τώρα εσείς εγγραφτήκετε μερικοί από εσάς σε μια, σε δύο, σε τρεις ή σε πέντε θεματικές ενότητες, μέχρι τέσσερις, συγγνώμη. Αν θέλετε να γραφτείτε σε επιπρόσθετες, ξεκινάτε εξαμήνου και βλέπετε ότι έχετε δυνάμεις, μπορείτε να γραφτείτε σε περισσότερες. Μπορείτε να γραφτείτε μόνο όταν υπάρχουν γενναίες θέσεις. Επειδή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους να δημιουργηθούν τα τμήματα. Αν δεν γεμίσουν τα τμήματα, τότε μπορείτε, θα υπάρχει μια ανακοίνωση από τον τομέα σπουδών που θα σας λέει ότι σε κάθε τμήμα υπάρχουν κάποιες άδειες θέσεις. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αίτηση ή ανάλογα με τη σειρά εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι ημερομηνίες είναι από την αρχή του εξαμήνου μέχρι 15 Οκτωβρίου και να ολοκληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι την 1η Νοεμβρίου για το χειμερινό εξαμήνο και για το ερινό για την εγγραφή μέχρι 15 Φεβρουαρίου και καταβολή του διαχειριστικού κόστου μέχρι 1η Μαρτίου. Πώς τερματίζετε τις φοιτήσεις σας? Τερματίζετε όταν ολοκληρώσετε όλες τις σημαντικές ενότητες και είσαστε πτυχιούχοι. Ή αν αποφασίζετε ότι θέλετε να διακόψετε, κάτι που έχετε δικαίωμα να το αποφασίσετε οποιαδήποτε στιγμή, αφού πρώτα ενημερώσετε το Πανεπιστήμιο, και οποιοδήποτε διαχειριστικό κόστο έχετε προκαταβάλει, τότε παρακρατείτε. Αν αποχωρήσετε από όλες τις σημαντικές ενότητες, τις οποίες είστε εγγεγραμμένος, δηλαδή έναν εξάμηνο, αν είστε εγγεγραμμένος σε τρεις σημαντικές ενότητες και αποχωρήσετε από τις τρεις, τότε σημαίνει αποχωρείτε από το Πανεπιστήμιο. Αν αποχωρήσετε μόνο σε μια από τις τρεις, τότε παραμένετε εγγεγραμμένος και συνεχίζετε τις υπόλοιπες. Αν αποχωρήσετε όμως από όλες, τότε παρακρατείτε όλο το διαχειριστικό κόστος. Όταν αποχωρείτε από μία θεματική μόνο ή δύο, φτάνει να παραμένετε εγγεγραμμένος σε τουλάχιστον μία στο Πανεπιστήμιο, τότε μπορείτε να αποχωρήσετε, ας πούμε, πήρετε τρεις και να βγάζετε πέρα. Αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε τη μία πολύ πιο δύσκολη και να μείνετε στις δύο. Τότε έχετε το δικαίωμα να το κάνετε από την αρχή των εγγραφών μέχρι την 1η Μαΐου. Και αν το κάνετε μετά και μέχρι αυτή τη στιγμή παρακρατείτε το διαχειριστικό κόστο που καταβάλλετε μετά τις 2 Μαΐου, τότε δεν επιτρέπεται και θεωρείται αποτυχία στη θεματική ενότητα. Γιατί πολλοί να θέλουν να τελειώσουν και τις εργασίες και αν δεν περάσουν τις εργασίες να θέλουν να αποχωρήσουν. Δεν γίνεται. Εκείνο που συστήνουμε σε αρκετούς φοιτητές, επειδή είναι λίγες μέρες, λέει: εγώ γραφτήκα σε τέσσερις θεματικές, νομίζω είναι πολλές, θέλω να πάρω τρεις. Πλώς το τι συστήνουμε είναι, επειδή αν αποχωρήσετε τώρα ή αν αποχωρήσετε στην αρχή του εξαμήνου, πάλι δεν θα χαθούν τα λεφτά που δώσετε. Σας συστήνουμε να ξεκινήσετε και με τις τρεις, να δείτε αν τελικά τα καταφέρνετε και μετά αποχωράτε, αν θέλετε, από κάποιον. Η αναστολή φοιτησής. Η αναστολή φοιτησής είναι όταν θέλετε να βάλετε hold στις σπουδές σας για έναν εξάμηνο, για έναν χρόνο, γιατί προέκυψε ένα προσωπικό πρόβλημα, πρόβλημα υγείας ή πρόβλημα με τη δουλειά και δεν έχετε χρόνο. Αυτή τη στιγμή, εσείς σαν νέος ερχόμενοι φοιτητές, δεν δικαιούστε. Για να πάρετε αναστολή φοιτησής, πρέπει να ολοκληρώσετε τουλάχιστον επιτυχώς μία θεματική ενότητα. Άρα, με το πέρας του πρώτου εξαμήνου, που πρέπει να περάσετε μία θεματική ενότητα, τότε έχετε το δικαίωμα της αναστολής φοιτησής. Αναστολή φοιτησής μπορεί να πάρει κάποιος στο μέγιστο μέχρι 3 έτη ή 6 εξάμηνα και δεν συμβολογίζεται μες στον χρόνο φοιτησής, άρα μπορεί να πάρει μέχρι 15, να τελειώσετε. Σε περίπτωση, αναστολή φοιτησής, μέχρι τη λήξη των εγγραφών δεν καταβάλλεται το διαχειριστικό κόστος, δηλαδή
Αν εσείς πέστε το επόμενο εξάμεινο, έχετε κάποιο πρόβλημα και μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα κάποιο έτοιμα κοντά μας για να στολίσει τη σύλληψη σας. Αν είναι πριν από την περίοδο των εγγραφών, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτε. Αν είναι όμως γραφτείτε και είναι πριν από τη λήξη, αν είναι κατά διάρκεια της θεματικής ενότητας, τότε παρακρατείται διαχειριστικό κόστος. Και αν είναι μετά τον Μάιο, τότε δεν επιτρέπεται και θεωρείται αποτυχία στην κάθε θεματική ενότητα. Πώς θα χειριζόμαστε τώρα? Αν θέλετε, παράτε αναστολή φοιτησής, δεν θα πείτε μόνο σας, όχι, δεν θα πατούν το εξάμεινο, δεν θα γραφτώ ένα από το επόμενο. Αν δεν γραφτείτε, τότε διαγράφεστε. Γι' αυτό πρέπει να μας ενημερώσετε, να υποβάλλετε γραπτό στο έτοιμα σας κοντά μας και πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους θέλετε αναστολή της φοιτησής σας, αν είναι ιατρική, η οποία πρέπει να μας φυσικάψει επιστοποιητικό, οικονομική ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και πρέπει να μας αναφέρετε αν είναι για εξάμεινο ή για ένα χρόνο που θέλετε. Καταρχήν, θα γίνετε ένα αλυσέλεγχο από κοντά μας, έπειτα να προωθούμε το έτοιμά σας στον ακαδημαϊκό ελεύθερο του προγράμματος, το οποίο σου εξετάζει, το εγκρίνει ή το απαντήσει αναλόγως, με την τελική έγκριση πηγαίνει στο Βρετανικό Συμβούλιο και έπειτα ενημερώνεται και ο φοιτητής. Τώρα, θεματική ενότητα, δηλαδή η επιτυχία. Όπως γνωρίζετε εσείς, σε κάθε θεματική ενότητα που θα έχετε να παραδώσετε δύο εργασίες. Πρέπει να παραδώσετε και τις δύο εργασίες για να μπορείτε να επιτύχετε και να θεωρήσετε ότι μπορείτε να πάτε να κάτσετε στην εξέταση. Αν παραδώσετε μία από τις δύο, αμέσως αποτυχάνετε το μάθημα. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να επικοινωνείτε μαζί μας, θα βρούμε τη λύση. Αλλά αυστηρόμειώντες ότι για να επιτύχετε σε μία θεματική ενότητα, πρέπει να πάρετε το 50% τουλάχιστον του δυνητικά άριστου συνολικού βαθμού της θεματικής ενότητας. Παίρνετε 50% στο σύνολο των δύο των εργασιών. Δηλαδή, θα προσθέσετε και από τις δύο εργασίες το βαθμό σας και θα πρέπει να πάρετε πάνω από 50% του συνολικού βαθμού. Αν πάρετε πάνω από 50%, τότε μπορείτε να πάτε να παρακαθίσετε εξέταση. Αν όμως πάρετε πιο λίγο από 50%, αμέσως αποτυγχάνετε τη θεματική ενότητα και δεν μπορείτε να πάτε ούτε στην εξέταση. Και επειδή πρέπει να πάρετε και το 50% στην τελική εξέταση. Αν κάποιος πάει, ας πούμε, πάρει full marks στις εργασίες, αλλά στην εξέταση πάρει 20%, πάλι δεν θα περάσει. Πρέπει να πιάσει 50% στην εξέταση. Ο λόγος είναι, πως είναι το προηγούμενο του κ. Πετρίδης, μπορεί να αντιγράψει, δεν το καταλάβουμε. Άρα η εργασία δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ότι είναι κάτι δικό σας. Από την εξέταση θα πιστοποιηθεί ότι όντως έκανατε τις εργασίες και καταλάβετε τι σπουδάζετε. 30% είναι η βαρύτητα της τελικής βαθμολογίας της θεματικής ενότητας από τις εργασίες και το υπόλοιπο 70% είναι από την τελική εξέταση. Όπως είπαμε, η αποτυχία στη θεματική ενότητα αν δεν παραδώσετε μια ή και τις δύο εργασίες. Αν πάρετε λιγότερο από 50% στο σύνολο των δύο των εργασιών, δεν κατοχυρώνετε δικαίωμα στις τελικές εξετάσεις, πρέπει να επανεγγραφείτε στην ίδια θεματική ενότητα του επόμενου ακαδημαϊκού εξάμεινου και να καταβάλλετε εκ νέου 100% του διαχειριστικού κόστους. Αν όμως επιτύχετε στις εργασίες και πάτε στην τελική εξέταση ή δεν πάτε στην τελική εξέταση και οποιοδήποτε λόγο, τότε πάλι θεωρείτε ότι αποτυχάνετε. Και επανεγγράψει συγκεκριμένη θεματική ενότητα και καταβάλλεται το 50% τώρα, 120% διαχειριστικού κόστους. Τώρα, όλοι είμαστε άνθρωποι, καθημερινά αντιμετωπίζουμε διάφορα ιατρικά προβλήματα. Τώρα, άτομα τα οποία έχουν προβλήματα κατά την περίοδο της φοιτησής τους, εκτός που πρέπει να ενημερώσουν τον καθηγητή τους, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα και εμάς. Γιατί πολλές φορές ο καθηγητής μπορεί να μην γνωρίζει όλους τους κανονισμούς, γιατί έχουμε συνεχόμενοι τους κανονισμούς να φτιάχνουν, έτσι μπορούμε να βρούμε κάποια λύση. Το έτοιμά σας πρέπει να το κάνετε με το υποβάλλετε κοντά μας, το αργότερο πρέπει να την παραδώσουμε στις τελευταίες εργασίες, να επανεγγραφείτε στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα του επόμενου έτος, να καταβάλλετε το 50% του διαχειριστικού κόστους και δεν θα θεωρείτε ότι αποτυγχάνετε σε θεματική ενότητα. Κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως, ένας φοιτητής μπορεί να γραφτεί μέχρι και τρεις φορές σε μια θεματική ενότητα και να την αποτύχει. Αν όμως αποτύχει και στην τρίτη φορά να αποτύχει στην ίδια θεματική ενότητα, τότε διαγράφεται από το Πανεπιστήμιο.
Άρα έχετε τρεις προσπάθειες για κάθε θεματική ενότητα. Θεωρούμε ότι είναι από την πρώτη, αυτό με αναφωνήσετε. Τώρα, έχουμε και πολλές κοπέλες σήμερα και σχετικά με τις αυτές που εγκυμανούν κατά την περίοδο της φίλησης τους. Αν έχετε κάποιες σοβαρές επιλογές ή κοπέλες κατά την εγκυμοσύνη σας, όλα και κάποιες άντρες να μου πει η γυναίκα του, γιατί ακούσαμε το τούτο. Εσύ γυναίκα με επιλογές, αλλά θέλω να τις διευκολύνσεις. Πρώτον, θα προβάλλετε το ετοιμασίο στο εργότερο πριν να παραδοθεί πάντα τελευταία εργασία. Θα επανεγράφεστε στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα και θα καταβάλλετε 50% διαχειριστικού κόστους και δεν θα θεωρείτε ότι την αποτυχάνετε. Άρα θα γίνετε ακόμα μια φορά, μια χρονιά. Αν ο τοκετός σας αναμένεται κατά την περίοδο των εξετάσεων τώρα και δεν μπορείτε να έρθετε να παρακαθίσετε εξέταση, μπορεί να γεννήσετε λίγο πριν, λίγο μετά και δεν μπορείτε. Τότε πρέπει να υποβάλλετε το έτοιμα σας μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία της τελικής εξέτασης. Δικαίωμα συμμετοχή στην τελική εξέταση. Θα πάρετε για την επόμενη εξεταστική περίοδο, δεν θα θεωρείτε αποτυχάνετε στη θεματική ενότητα και δεν θα καταβάζετε καθόλου διαχειριστικό κόστο. Τι πρέπει να κάνετε σε τέτοια περίπτωση? Πρέπει να μας υποβάλλετε γραφτό στο έτοιμα σας. Το έτοιμα πρέπει να περιλαμβάνεται σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά και μετά των τοκετών οι κοπέλες πρέπει να στέλνουν το πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού. Θα γίνεται έλεγχος και απόρριψη του αιτήματος, έλεγχος και έγκριση απόρριψη του αιτήματος και έπειτα θα ενημερώνεται επιλήτριο. Εν ολίγης, αυτοί είναι οι σημαντικότεροι κανονισμοί, σοβαρικοί κανονισμοί διδάκτρων και σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Στο μέχρι τη μέρη να μπορείτε να βρείτε κοντά μου ή στη Χριστίνα του Καραϊντζή. Είναι τα στοιχεία μας εδώ. Οι κανονισμοί υπάρχουν και στο συγκεκριμένο link εδώ στο, πάνω στο website μας και η σχετική παρουσίαση θα αναπτυχθεί πάνω στο website. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή και ελπίζω να είναι καλύτερο. Ευχαριστούμε την κυρία Αμίνου και όπως βλέπετε για την οθόνη, τώρα προχωρούμε προς την παρουσία της βιβλιοθήκης μας από την κυρία Μιέλη Μοχαντή. Χαίρετε και από μένα, να σας καλωσορίσουμε στο Αστικό Πανεπιστήμιο. Συγγνώμη, θα σας παρουσιάσω τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Ουσιαστικά την βιβλιοθήκη θα τη χρειαστείτε όταν θα έρθει η ώρα να εκφωνήσετε μια εργασία. Όταν θα πρέπει, ανάλογα με το θέμα που σας δοθεί από τον καθηγητή, θα πρέπει να ζητήσετε είτε σε έντυπο είτε σε ηλεκτρονικό υλικό για να μπορέσετε να υποστηρίξετε την εργασία σας. Πριν αναφερθώ στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, ήθελα να σας πω ότι η βιβλιοθήκη επιδίωξε να δημιουργήσει μια δεξαμενή συμβατικού υλικού για ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υλικών πληροφόρησης μέσω από τις συνδρομές που παρέχει από τους μεγαλύτερους παροχείς του είδους. Έκτοτε, επιζητούμε συνεχώς τον εμπλουτισμό της. Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε συνεχώς την υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων επιμόρφωσης και παροχής υποστήριξης στους χρήστες μας, με σωμάτωση τη μεθοδολογία που συνηγορούν στην ενίσχυση της ανοιχτής και εξαδοστάσεως εκπαίδευσης. Σήμερα, η Βιβλιοθήκη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου αποτελεί μια καινοτόμων εξαδοστάσεως βιβλιοθήκη, που έχει θέσει ως πρώτη στην παρεχόμενη υπηρεσία την υποστήριξη των χρηστών της μέσα από εργαλεία εκπαίδευσης και διαδικτυακής επικοινωνίας. Συνοπτικά θα δούμε ποιο είναι το ωράριο, ποια είναι τα μέλη της, τη συλλογή της βιβλιοθήκης, ποια είναι τα δικαιώματα δανεισμού, οι όροι του δανεισμού, ο διαδανεισμός, σχετικά με το συμβατικό υλικό, την ηλεκτρονική συλλογή και τα εργαλεία ενοποιημένης αναζήτησης. Στην οθόνη βλέπετε ποιο είναι το ωράριο της βιβλιοθήκης μας, είναι συνεχόμενο. Δικαίωμα δανεισμού της συμβατικής συλλογής της βιβλιοθήκης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της έχουν τα μέλη της διοικούς σας επιτροπής, το ακαδημαϊκό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, πτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές, καθώς επίσης και συνεργάτες έρευνας και συνεργαζόμενοι φορείς με τον οργανισμό μας. Επιπρόσθετο δικαίωμα έχουν και οι εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης που μπορούν να δανειστούν συμβατικό υλικό μετά από έτοιμα και κατόπιν έγκριση από εμάς. Η βιβλιοθήκη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι πλήρης ηλεκτρονικός προς τη λειτουργία της και ιδιωτικός προς το περιεχόμενο της, αφού περιλαμβάνει στη συλλογή της έντυπων υλικών, ψηφιακών υλικών και οπτικοακουστικών υλικών.
Το έντυπο λοιπόν της βιβλιοθήκης αποτελείται από 16.300 αντίτυπα εγχειριδίων, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 11.000 τίτλους βιβλίων, όπου αυτός ο αριθμός αυξάνεται σημαντικά. Επιπλέον υπάρχουν 95 τίτλοι έντυπων περιοδικών. Επίσης έχουμε σημαντικό αλλά αξιόλογο αριθμό οπτικοακουστικού υλικού, όπως είναι CD-ROMs, DVD-ROMs, διαλέξεις, μερικές διαλέξεις είναι από τους καθηγητές μας και άλλα. Η ηλεκτρονική συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 187 βάσεις δεδομένων, 100 νοερές συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών, 32.700 περίπου ηλεκτρονικά βιβλία, 30.000 ηλεκτρονικά βιβλία περιοδικά από διεθνής παροχής, όπου η βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής. Κυρίως το 90% του υλικού της βιβλιοθήκης είναι σε αγγλόφωνες πηγές. 1.025 περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης. Η βιβλιοθήκη έχει ως εργαλείο τον αυτοματοποιημένο κατάλογο δημόσιας πρόσβασης για την πραγματοποίηση αναζήτησης του έντυπου υλικού και το 360 υποσύστημα για τις διαδικτυακές της πηγές. Στον πιο κάτω πίνακα βλέπετε ποια είναι τα δικαιώματα χρηστού ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αναδείχεται. Οι όροι χρησιμοποιούν ο κάθε χρήστης που εκδηλώνει το ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσει τη συμβατική βιβλιοθήκη θα πρέπει να κάνει εγγραφή στη βιβλιοθήκη μας που τον καθιστά ενεργό μέλος της. Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αυτομάτως καθίστανται μέλη και μπορούν να ενεργοποιήσουν τον οργανισμό τους με την πρώτη πράξη του οργανισμού τους. Με την εγγραφή τους ως χρήστες τους παραδίδεται μία κάρτα μέλους από την βιβλιοθήκη που πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους όταν επισκέπτονται την βιβλιοθήκη και η κάρτα αυτή είναι προσωπική. Τα μέλη επίσης μπορούν να δανειστούν βιβλία και από άλλες βιβλιοθήκες μέσω της κοινοπραξίας στον ακαδημαϊκό τους βιβλιοθήκο στην οποία έχουμε. Αυτές είναι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Για να γίνει το αίτημα σας αποδεκτό, πρέπει να συμπληρωθεί ειδικό έντυπο που θα δοθεί από εμάς. Εμείς θα το εγκρίνουμε, θα κάνουμε τις δικές μας ενέργειες και εσείς, επιδεικνύοντας τη φοιτητική σας ταυτότητα στις βιβλιοθήκες αυτές τις οποίες αναφέρουμε, μπορείτε να δανειστείτε υλικό. Οι κανόνες όμως που διέπουν στις άλλες βιβλιοθήκες δεν είναι ίδιοι με τους δικούς μας. Γι' αυτό ο κάθε χρήστης πρέπει να ενημερωθεί από τα αρμόδια άτομα της εκάστοτε βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη μας παρέχει την υπηρεσία του αδανισμού που μπορεί να διαδανιστεί εκ μέρους του χρήστη υλικών όπως είναι βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, άρθρα περιοδικών, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, συνεδρίων και άλλα. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι όλα τα έξοδα διαδανισμού προς και από την βιβλιοθήκη τα αποκομίζεται ο ερευνητής. Στο σημείο αυτό, να σας παρουσιάσουμε το συμβατικό υλικό της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει. Για να πραγματοποιηθεί αναζήτηση ο ερευνητής της συμβατικής συλλογής της, πραγματοποιείται μέσω του αυτοματοποιημένου κατάλογου δημόσιας πρόσβασης. Ο ερευνητής μπορεί να αναζητήσει μέσω πολλαπλών τρόπων, αυτή είναι η απλή, η ενδιάμεση και η σύνθετη αναζήτηση. Και σε όλους τους τρόπους μπορεί ο ερευνητής να αναζητήσει είτε εισαγάγοντας θεματικών όρων των συγγραφέων, των τίτλων ή οποιοδήποτε άλλο θεματικό όρο θέλει να αναζητήσει. Γι' αυτό είναι να εξαρτηθεί ανάλογα με το θέμα της εργασίας το οποίο έχει. Οι τρόποι να μεταβείτε στην συμπέραση των ηλεκτρονικών κατάλογων είναι αυτοί οι δύο. Και οι δύο τρόποι αυτοί οδηγούν στη συγκεκριμένη σελίδα. Και θα σας δείξουμε ένα παράδειγμα πώς αναζητάτε ένα βιβλίο. Για χάρη παραδείγματος επιλέγουμε να αναζητήσουμε τον τίτλο με βιβλίο εισαγωγή στην ψυχολογία. Εδώ, όπως ανάφερα, μπορεί να ήταν είτε συγγραφέας είτε να είναι μια επικεφαλίδα θέματος ή ένα οποιοδήποτε keywords. Και επιλέγουμε αναζήτηση. Βλέπετε ότι υπάρχουν με τον όρο τον οποίο αναζητήσαμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουν αναχτηθεί. Μπορεί να δει ο ερευνητής σε μια μικρή περιγραφή του κάθε τεκμηρίου, όπως είναι ο τίτλος, ο συγγραφέας, η δημοσίευση και η φυσική περιγραφή. Για να δει μια πιο πλήρη περιγραφή του τεκμηρίου που τον ενδιαφέρει, απλά επιλέγει την ιδιαίτερη από την πλήρη εμφάνιση. Στην πλήρη εμφάνιση, ο ερευνητής μπορεί να δει μια πιο λεπτομερή περιγραφή, όπως είναι η θεματολογία, μπορεί να είναι ένα keyword στο οποίο έχετε πληκτρολογήσει, πόσα αντίτυπα υπάρχουν από το συγκεκριμένο βιβλίο και αν είναι διαθέσιμο. Αν είναι διαθέσιμο, έρχεται στη βιβλιοθήκη με την κάρτα την οποία αναφέραμε προηγουμένως και μπορεί να εμφανιστεί το υλικό. Και οπότε να αναφερθούμε στην ηλεκτρονική συλλογή της βιβλιοθήκης, όπου μπορεί ο ερευνητής να αναζητήσει ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το εργαλείο ενωπημένης αναζήτησης MyAthens και το εργαλείο ενωπημένης το λεγόμενο Nexcom Discovery Service.
Τι είναι το My Athens? Είναι ένα εργαλείο το οποίο παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές, όπως είναι τα ηλεκτρονικά περιοδικά, τα ηλεκτρονικά βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, εργαλεία αναζήτησης βιβλιογραφικών και άλλα. Για να επιτευχθεί απομακρυσμένη πρόσβαση, πρέπει να χρησιμοποιείται το εργαλείο My Athens. Πού μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μπορεί να έχει οπουδήποτε. Από το σπίτι μου, από τις καφετέρειες, από το χώρο εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο τόπο υπάρχει διαθέσιμο διαδίκτυο. Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις προηγούμενες τεχνολογίες στις συσκευές, όπως είναι τα smartphones και τα tablet computers. Η πρόσβαση στον ενδιάμεσο παροχή My Athens γίνεται μέσω προσωπικών κωδικών, το οποίο αυτούς τους κωδικούς θα τους κοινοποιήσει η βιβλιοθήκη στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Θα λάβετε email, ο κάθε κωδικός για τον κάθε χρήστη είναι διαφορετικός και είναι δευτερός προσωπικός. Στην εικόνα που βλέπετε είναι η κεντρική σελίδα του ενδιάμεσου παροχή, εισαγάγοντας τους κωδικούς στους οποίους έχουμε μπει, μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο περιβάλλον. Η επιτυχημένη σύνδεση έχει τη μορφή την οποία βλέπετε. Από την ετικέτα resources μπορείτε να καθορίσετε τις βάσεις δεδομένων στις οποίες θέλετε ανάλογα με το θέμα το οποίο έχετε που θέλετε να αναζητήσετε. Προτείνουμε να ενεργοποιήσετε όλες τις βάσεις δεδομένων για να έχετε όσες περισσότερες βάσεις δεδομένων έχετε, άρα τόσο πιο πολλά αποτελέσματα έχετε παρά να αναζητήσετε σε μονομένα ομή. Επιπλέον, η υπηρεσία της βιβλιοθήκης του ΑΚΚΙ είναι το εργαλείο EDS. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον ερευνητή να αναζητήσει σε ένα μεγάλο εύρος περιεχομένου ηλεκτρονικές πηγές. Ειδικότερα, μπορεί να αναζητήσει γρήγορα τα αξιοπιστικά αποτελέσματα. Αναζήτηση γίνεται μέσω σε ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, άρθρα, διατριβές, συγκριματικά αποθετήρια, πρακτικά συνεδρίων, βρίσκοντα βιβλιογραφία, αναφορές, εκθέσεις και άλλα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ερευνητή μπορεί να αναζητήσει τόσο σε ελληνικούς όσο και σε λατινικούς χαρακτήρες. Το ενωπημένο εργαλείο παρέχει πρόσβαση σε έντυπα ηλεκτρονικά περιοδικά, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία, βάσεις δεδομένων έρευνας και σε ηλεκτρονικά βαρκέτια. Και εδώ να δούμε ένα παράδειγμα πώς αναζητούμε στο εργαλείο EDS. Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογούμε το θέμα, ένα θέμα των όρων το οποίο θέλουμε να ζητήσουμε. Για χάρη παραδείγματος επιλέγουμε το Criminological Research και επιλέγουμε το Google Search για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Η οθόνη που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα τα οποία ανακτήθηκαν μέσω από τις βάσεις δεδομένων των οποίων η βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής. Η οθόνη διαφέρει διαχωρίζεται σε τρία μέρη. Στο αριστερό μέρος υπάρχουν οι δυνατότητες όπου ο ερευνητής μπορεί να καθορίσει το εύρος των αποτελεσμάτων των πληροφοριών που επιθυμεί ανάλογα με την αναζήτηση στην οποία θέλει. Στην κεντρική σελίδα φαίνονται τα αποτελέσματα σε κατάταξη λίστας και στη δεξιά σελίδα υπάρχουν διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικά με τον όρο τον οποίο έχει αναζητήσει. Από το μενού αριστερά μπορούν να καθοριστούν τα αποτελέσματα όπως θέλει ο φοιτητής, είτε αυτά είναι σε πλήρης πρόσβαση, είτε να καθορίσει τα χρονολογικά περιθώρια που θέλει να αναζητήσει, τις πηγές που θέλει να αναζητήσει, άλλους σχετικούς θεματικούς όρους, τη δυνατότητα της επιλογής γλώσσας και άλλα. Επιστρέφω στην κεντρική σελίδα, εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν ποικίλοι τρόποι πρόσκλησης του υλικού σε πλήρη πρόσβαση ενός τεκμηρίου. Μερικοί είναι οι εξής. Επιλέγοντας έναν από αυτούς, θα έχετε μετάβαση στην πλήρη μορφή του άρθρου το οποίο έχετε επιλέξει. Συστήνουμε να επιλέγετε όπου υπάρχει διαθέσιμο το PDF, γιατί οι δυνατότητες του είναι περισσότερες. Οι δυνατότητες τις οποίες παρέχει είναι η δυνατότητα να το αποθηκεύσετε ή να το χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή, όποια θέλετε ή σίγουρα δεν θα μείνετε την τελευταία ώρα να γράψετε την εργασία σας. Να το εκτυπώσετε ή να περιηγηθείτε σε συναφείς άρθρα του ίδιου περιοδικού το οποίο έχετε δει. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να εξαράγει ο ερευνητής τη βιβλιογραφία του άρθρου στην οποία επιθυμεί. Η δυνατότητα αυτή διαθέτει πιο κάτω επιλογής. Μέσω της επιλογής αυτής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βρει βιβλιογραφικές αναφορές που έτοιμες σε διάφορες μορφές όπως είναι το ΑΜΑ, το ΑΦΑ, το ΦΑΡΠΑΣ και το MLA, ανάλογα σε ποια μορφή θα σας πει ο καθηγητής στην οποία θέλετε να κάνετε τις βιβλιογραφικές σας αναφορές. Είναι πολύ σημαντικό ο ερευνητής να υποστηρίξει σωστά τις βιβλιογραφικές του αναφορές, γιατί όπως αναφέραμε, το Πανεπιστήμιο ελέγχει μέσω συστημάτων για λογοκλοπή. Επιπλέον, παρέχονται και διάφορα άλλα εργαλεία όπου έχει η βιβλιοθήκη για συγγραφή τη
της βιβλιογραφίας, τέτοια είναι το RefWorks, το Mendeley και το Zotero. Σίγουρα πληροφορίες περισσότερες μπορούμε να σας εξηγήσουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη μπορείτε να θέσετε πιο κάτω σύνδεσμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο συγκεκριμένο τηλέφωνο ή να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Όλα τα email θα βλέπουμε, θα απαντούμε, είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε θέλετε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνου και τώρα θα ακολουθήσει η παρουσίαση από τον τομέα πληροφορικής από τον κύριο Πέτρο Χριστοφόρου, όπου θα σας δείξει την πλατφόρμα της εκπαίδευσης E-Class. Καλησπέρα. Το όνομα μου είναι Πέτρος Χριστοφόρου, είμαι λειτουργός πληροφορικής και εργάζομαι στον τομέα της εκπαίδευσης της Κυριακής Ψηφιακού Περιεχομένου, που μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της συντήρησης της πλατφόρμας της εκπαίδευσης. Βασικά, ο σκοπός της παρουσίας μου εδώ είναι να σας πω ότι η πλατφόρμα της εκπαίδευσης δεν είναι κάτι το οποίο να σας δυσκολέψει, είναι κάτι που να σας ευκολύνει στην φοιτητική σας ζωή. Δεν έχει κάτι το οποίο είναι δύσκολο να μάθετε, από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε υπολογιστές, είναι σαν μια ιστοσελίδα που έχει διάφορες υπηρεσίες μέσα. Αλλά και ακόμα αν έχετε δυσκολίες, εμείς ως τομέας είμαστε 4 άτομα, θα σας δείξω αργότερα τον δρόμο που μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας και μπορούμε να σας βοηθήσουμε για να λύνουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα αν έχετε. Να πούμε λίγα για την πλατφόρμα, αν και προηγουμένου μιλήτε είπαμε κάποια πράγματα. Θα σας πω για τα λογισμικά για τον εξοπλισμό που θα χρειαστείτε για τον υπολογιστή σας, το πώς θα έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα, πώς εμφανίζονται οι θεματικές σας ενότητες, τους ρόλους των χρηστών, το περιεχόμενο των θεματικών ενότητων, υποβολή εργασιών, εργαλεία επικοινωνίας και μεγάλη εκπαίδευση, ούτε αλλά όσα στα θέματα είναι πολύ γρήγορα, θα πάω πολύ χρόνο. Μεταξύ άλλων, έχει πολλές υπηρεσίες στην πλατφόρμα της εκπαίδευσης, οι 4 είναι κύριες. Είναι η ασύγχρονη εκπαίδευση, είπε σας ο κ. Πετρίδης. Το ασύγχρονο κομμάτι σημαίνει φυτό στο δικό μου χρόνο, στο δικό μου χώρο. Δηλαδή μπορεί να είναι βράδυ, μπορεί να είναι πρωί. Εγώ μπαίνω στην πλατφόρμα, αποστέλλω την εργασία μου, συμμετέχω στο χώρο, μπορώ να οτιδήποτε στο δικό μου χρόνο. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι άλλο κομμάτι το οποίο είναι σε πραγματικό χρόνο. Να σας τα πω εν λεπτομέρειε περισσότερο. Υπάρχουν βίντεο τα οποία είναι όπως το YouTube που χρησιμοποιείτε, που είναι βίντεο τα οποία δεν κατεβάζετε στον υπολογιστή σας. Μπαίνετε σε μια ιστοσελίδα και μπορείτε να βλέπετε εκείνη τη στιγμή το βίντεο στον υπολογιστή σας. Και όπως σας έχουν πει, υπάρχει η υπηρεσία ελέγχου λόγω κλοπής, που όλες οι εργασίες που υποβάλλετε έρχονται για λόγω κλοπή. Ξεκινούμε με τι χρειάζεστε να έχετε. Πρώτα ένα υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να έχει οτιδήποτε λειτουργικό σύστημα από Windows XP μέχρι Windows 8. Αν είναι Apple θα έχει macOS, μπορεί να έχετε Linux, αν τα έχετε ακουστά, το οποίο είναι δωρεάν ανοιχτού κώδικα λειτουργικό σύστημα. Σίγουρα θα έχετε διαδίκτυο, για να ενώνεστε από σπίτι. Ένα φιλομετρητή, γιατί βασικά το πλατφόρμα της εκπαίδευσης είναι μια ιστοσελίδα, οπότε ο φιλομετρητής όπως είναι ο Internet Explorer, ο Firefox, για να μπαίνετε μέσα στο E-Class. Η Java είναι ένα λογισμικό το οποίο χρειάζεται η πλατφόρμα της εκπαίδευσης η σύγχρονη για να ανοίγει εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να ξέρετε περισσότερα. Έχουμε οδηγούς κρίσης που θα σας βοηθήσουν να την καταστήσετε ο υπολογιστής σας, αν δεν την έχετε ήδη προεκαλεσμένη. Ο υπολογιστής πρέπει να έχει κάρτα ήχου, δηλαδή να έχει μεγάφωνα. Και συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι καλά να έχετε ένα headset που φορούμε στα αυτιά με το μικρόφωνο για να μπορείτε να μιλάτε καλύτερα και να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τον ήχο από τον καθηγητή που μιλάτε σε μια σύγχρονη διασπέδευση. Ποιοι διακρίνετε για να διαβάζετε τα αρχεία, μια σουίτα γραφείου όπως είναι το Microsoft Office, όσοι δεν μπορείτε να αγοράσετε το Microsoft Office ή δεν το έχετε στον υπολογιστή σας, υπάρχουν δωρεάν λογισμικά όπως είναι το OpenOffice, το LibreOffice, τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά με το Microsoft Office. Και προαιρετικά μια web camera, αν θέλετε να διανοίγετε όταν μιλάτε μαζί με τους φοιτητές σας ή τους διδάσκοντες. Λοιπόν, πρόσβαση.
όπως σας είπα προηγουμένως, ανοίγετε τον υπολογιστή, ανοίγετε ένα browser, όπως είναι ο Explorer, όπως είναι ο Firefox, και πληκτρολογείτε το e-class.nouc.nz.cy. Με ποιους κωδικούς όμως θα μπείτε? Λίγες μέρες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, εμείς ως το Υπηρεσία Πληροφορικής, βασικά το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών, το Helpdesk, θα σας στείλει στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτό το οποίο εγγραφήκετε στο πόρταλ, όταν το χρησιμοποιήσετε για να εγγραφείτε να κάνετε αιτήσεις στο Πανεπιστήμιο, θα σας στείλει ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο θα σας λέει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αυτό το όνομα χρήστη, που παραδείγματος χάρη είναι Petros.Christopoulos.Hackines.Y, είναι το ίδιο που θα χρησιμοποιείτε και για την πλατφόρμα της εκπαίδευσης, αλλά και για το email που θα σας δημιουργηθεί στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Το email που θα σας δημιουργηθεί στο ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι αυτό που θα χρησιμοποιείτε εσείς κατά τη διάρκεια της φοιτητικής σας ζωής. Δηλαδή, όταν σας δώσουμε τους κωδικούς, όταν με ενέργεια του ακαδημαϊκού έτους, στην πραγματικότητα θα ξεχάσετε το ότι μπήκατε με το προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κάνατε εγγραφή, θα χρησιμοποιείτε πάντοτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πανεπιστημίου. Το οποίο, όπως σας έχω πει, θα έχει τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης με την πλατφόρμα και την εκπαίδευση. Άρα, σε ένα email θα λάβετε τους κωδικούς σας και από εκεί και πέρα τους χρησιμοποιείτε. Όταν μπείτε μέσα, θα λάβετε δηλαδή, το όνομα του χρήστη και το password σας. Αυτή που βλέπουμε θα είναι η πρώτη οθόνη που θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα και την εκπαίδευση. Εδώ αριστερά είναι κάποιοι χρήσιμοι σύνδεσμοι, χρήσιμα λογισμικά τα οποία έχουμε εμείς ως πανεπιστήμιο. Εδώ είναι ένα ημερολόγιο με γεγονότα για τους φοιτητές, ανακοινώσεις για τους φοιτητές, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό εδώ. Εδώ είναι οι σημαντικές ενότητες, τα μαθήματα τα οποία είστε γραμμένοι. Εδώ βλέπουμε ένα μάθημα, το ΑΣΠ3, είναι κάποιο ο κωδικός του μαθήματος, το όνομα του είναι εισαγωγή στη ψυχολογία. Εδώ του δεν είναι περιγραφή του μαθήματος και από κάτω είναι οι υπεύθυνοι διδάσκοντες του μαθήματος. Υπάρχουν διάφοροι ρόλοι. Δεν ξέρω να σας εξηγήσω στις προηγούμενες ομιλίες. Είναι ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος, είναι ο κύριος Παπαδής. Είναι ο συντονιστής της σημαντικής ενότητας, ο οποίος συντονίζει τους υπόλοιπους διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες, συμβούλοι που σας έχει πει ο κύριος Πετρίτης, είναι του τμήματος. Συνηθίζουμε τα τμήματα στο πανεπιστήμιο, τα χωρίζουμε γεωγραφικά. Δηλαδή υπάρχει τμήμα Λεμεσού, τμήμα Λευκοσίας, τμήμα Λάμεξα, Αγκάμνη. Ώστε οι συναντήσεις όσους σου σας έχει πει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο εύκολα για εσάς να πηγαίνετε φυσικά σε αυτόν τον τρόπο που γίνονται οι όσους σου. Αυτός ο διδάσκων σύμβουλος του τμήματος είναι αυτός ο οποίος θα σας διορθώνει τις εργασίες, αυτός που θα του κάνετε τις ερωτήσεις για τις απορίες που έχετε ή οτιδήποτε σας βοηθά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Αυτός είναι ο συντονιστής που συντονίζει τους υπόλοιπους. Συμμετέχει και αυτός στο μάθημα μπορεί να είναι ο διάσκοπος σύμβουλος ενός τμήματος από τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην πλατφόρμα, αλλά είναι ο υπεύθυνος της σημαντικής ενότητας και ο φοιτητής ο οποίος σας συνεχίζει. Εκπαιδευτικό υλικό νομίζω έχουν καλύψει το ότι υπάρχει, είναι χωρισμένο αναλόγως του το συντονιστή, είναι χωρισμένο ένα εβδομάδα, ένα μεροδιακή εβδομάδα ή ένα θέμα. Υπάρχουν οι οδηγοί σπουδών, οδηγοί εκπόνησης εργασιών, η βιβλιογραφία, οι σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες, εκπαιδευτικά βίντεο, τηλεσυναντήσεις, βασικά ό,τι έχει διάθεση ο καθηγητής και του επιτρέπει το μάθημα, θα σας αναρτήσει για να μπορείτε να δείτε σε πλατφόρμα την εκπαίδευση. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, το ένα ενός μαθήματος, δηλαδή όταν, όπως είδαμε προηγουμένως, όταν πατήσουμε πάνω στο όνομα του μαθήματος, θα μπει μέσα σε ένα μάθημα. Και αυτό είναι που βλέπουμε. Βλέπουμε δηλαδή υποχρεωτική βιβλιογραφία, αρχιδία υποχρεωτική μελέτη, ιστοσελίδες, τα χρονοδιαγράμματα είναι όλα ανεπτυγμένα εκεί. Οι εργασίες υποβάλλονται όλες ηλεκτρονικά μέσα με την πλατφόρμα της εκπαίδευσης. Τίποτα δεν αποστέλνουμε στους καθηγητές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ούτε με χαρτί ούτε τίποτε. Υπάρχουν οι εργασίες ανεπτυγμένες στην πλατφόρμα. Θα δείτε τους οδηγούς χρήσης που έχουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα γράψετε την εργασία σας σε ένα αρχείο web. Αν τελειώσετε, θα μπείτε σε αυτό το σημείο. Θα την ανεβάσετε και θα πατήσετε σε αυτή, ώστε να την πάρει ο καθηγητής. Ο καθηγητής θα την πάρει αφού ελεγχθεί από λόγο κλοπή. Όλες οι εργασίες
Ελέγχω διάλογο κλοπή, διάλογο κλοπή. Ελέγχονται με διάφορες πηγές στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι με τι ελέγχεται. Γιατί έχουμε στο. Είναι κρυφό ότι έχουμε όλες τις εργασίες όλων των φοιτητών από το 2007 που είναι ανοιχτό το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Οπότε όποιος αντιγράψει για να πάρει έστω και οποιοδήποτε εικόνα από μια εργασία προηγούμενου φοιτητή, θα το σύστημα θα την βρει. Το ίδιο ελέγχεται επίσης οι εργασίες μεταξύ σας. Δηλαδή, είσαστε σε ένα μάθημα το 101 και στέλνετε 25 άτομα εκείνη τη στιγμή την εργασία σας, θα ελεγχθούν μεταξύ τους οι εργασίες. Οπότε βασικά έχει τα πάντα, αλλά δεν είναι αυτό το εργαλείο το οποίο αποφασίζει αν είναι λόγω κλοπή ή όχι. Αυτό είναι προσθετικό εργαλείο, θα το πάρει ο διδάσκοντας και μπορεί να πει ότι ας πούμε, αυτό είναι η εκφώνηση της εργασίας που μου έκανε ποσοστό, οπότε δεν είναι λόγω κλοπή. Είναι στην ευκαιρία του διδάσκοντα να αποφασίσει αν είναι λόγω κλοπή ή όχι. Αν έχετε ρωτήσει, θα απαντήσω στο τέλος που να. Οπότε ο καθηγητής παίρνει τις εργασίες, τις διορθώνει, μπορεί να κάνει σχόλια πάνω στα documents που στέλνετε και σας στέλνει πίσω βαθμολογία και το σχόλια για την εργασία σας. Σε όλα αυτά, σας βλέπουμε για την εκπαίδευση. Σας είπα για την λογοκλοπή, δεν ελέγχεται. Υπάρχουν τα εργαλεία επικοινωνίας, είναι κλασικά εργαλεία επικοινωνίας όπως είναι τα forums, που είναι πολύ χρήσιμα για τους φοιτητές, γιατί είναι εκεί που όταν κάνετε μια ερώτηση, την ίδια ερώτηση θα την έχουν πιθανότατα και οι υπόλοιποι 10 φοιτητές σας. Θα την κάνετε εκείνη την ερώτηση, γιατί οι δύο διδάσκοντες θα απαντήσει μια φορά και να απαντήσει σε όλους. Είναι εκεί που μπορεί να γίνει συζήτηση, μπορεί να σας απαντήσει κάποιος φοιτητής σας αυτή την ερώτηση που κάνετε. Είναι καλύτερα να εμείς εισηγούμαστε να χρησιμοποιείτε πρώτα τα forums του μαθήματος, μετά τα μηνύματα, τα προσωπικά μηνύματα προς τα διδάσκοντα και τέλος το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μόνο εμείς θεωρούμε ότι για το τηλέφωνο είναι για ζητήματα τα οποία είναι προσωπικής φύσεως και όλα τα ζητήματα τα λύνουν σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Λοιπόν, η σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι αυτή που γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή μια τηλεσυνάντηση. Θα σας πει ο καθηγητής ότι την τάδε μέρα, την Τρίτη, η ώρα 9 τη νύχτα, να μπείτε όλοι σε αυτό το σύνδεσμο που υπάρχει στο μάθημα σας στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Θα πατήσετε εκεί, θα σας ανοίξει, θα σας δείξω τώρα πώς είναι ένα περιβάλλον της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και θα παρακολουθήσετε τη διάλεξη, μπορεί να είναι επίλυση απορριών. Είναι προς πραγματικό χρόνο. Φυσικά υπάρχει επιλογή να καταγράφονται οι τηλεσυναντήσεις, γιατί δεν μπορούμε όλοι σε μια. Είμαστε διαφορετικής φύσεως, δουλεύουμε διαφορετικές ώρες εργασίας. Καταγράφεται και μπορούμε να δούμε στο δικό μας χρόνο την τηλεσυνάντηση. Η τηλεκπαίδευση είναι για εικονική τάξη, υπάρχει λίστα συμμετοχόντα, θα δείξω αργότερα με τα δύο φορές. Α συγκρίνω λίγο τη συμβατική διάλεξη με τη σύγχρονη τηλεσυνάντηση. Τώρα θα κάνω μια συμβατική διάλεξη. Να χρησιμοποιώ τις διαφάνειες και σας δείχνω στο προτζέκτορ. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε μέσα στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Δηλαδή, ο καθηγητής φορτώνει διαφάνειες και υπάρχει ακόμα και ένα pointer που μπορεί να χρησιμοποιηθεί να δει και την ώρα που μιλά, να το βλέπουν οι υπόλοιποι τηλεσυμμετέχοντες. Γίνεται διάλεξη, συζήτηση. Απλώς στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση χρησιμοποιείται ο ήχος, το βίντεο και το chat. Μπορούμε να εκφράσουμε συναισθήματα, σηκώσουμε το χέρι μας. Σημειώνουμε στον πίνακα, όπως σημειώνουμε σε μια τάξη. Εδώ δεν ξέρω αν σας δοθεί και έντυπο υλικό, εκεί μπορεί να σας δοθεί ηλεκτρονικό υλικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι συζήτηση για την πρώτη εργασία. Ο καθηγητής θα σας στείλει σε ένα document ηλεκτρονικά την πρώτη εργασία για την διαβάσατε για να κάνετε συζήτηση για την ίδια ώρα. Μπορούν να προκληθούν κείμενα, λογισμικά, δηλαδή ο καθηγητής μπορεί να διαμοιράσει τον υπολογιστή του. Ό,τι βλέπει αυτό στον υπολογιστή του εκείνη την ώρα, παραδείγματος χάρη ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το έχετε εσείς σήμερα στην ώρα του υπολογιστή σας και θέλει να σας δείξει, τρία πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, μπορεί να κάνει διαμοιρασμό της οθόνης του για να τη δείτε εσείς οι υπόλοιποι οι συμμετέχοντες. Εδώ είναι η οθόνη που θα βλέπετε όταν ενωθείτε για πρώτη φορά στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Αυτό εδώ είναι ο λεγόμενος σας προπίνακας, είναι εδώ που φορτώνει ο καθηγητής τις διαφάνειες του, όπως επίσης είναι εδώ που μπορεί να διαμοιράσει την οθόνη του. Αξίζει το μεγάλο κομμάτι του σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Εδώ είναι η κάμερα που ανοίγει ο καθηγητής, μπορούν να ανοίξουν μέχρι 6 κάμερες, δηλαδή μπορεί να ανοίξει η κάμερα ο καθηγητής, μπορεί να ανοίξουν και οι φοιτητές τις κάμερες τους, μπορεί να είναι μια ομαδική συνάντηση για ένα θέμα για να συνεργαστούν οι φοιτητές, μπορούν να συνεργάζουν και μεταξύ τους να ανοίξουν όλη την κάμερα τους. Εδώ είναι η λίστα συμμετεχόντων. Θα εμφανίζεται ο καθηγητής με έντονα μαύρα γράμματα ότι είναι αυτός ο υπεύθυνος του μαθήματος. Έχει περισσότερες δυνατότητες ο καθηγητής από εσάς τους φοιτητές για να διαχειρίζεται την ηλεκτρονική τάξη. Και εσείς θα έχετε περιορισμένες δυνατότητες, οι οποίες είναι δυνατότητες που θα σας βοηθήσουν για να κάνετε ερωτήσεις στους καθηγητές. Και εδώ είναι το chat. Έτσι, είναι βασικά 4 κομμάτια. Είναι ο ασπροπίνακας, η κάμερα, η λίστα των συμμετεχών που βλέπετε όλους τους συμμετέχοντες με το όνομα τεπώνυμων τους. Και είναι το όνομα τεπώνυμων το οποίο παίρνει από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, την άμεσα απαντήσει εδώ που μπει. Και εδώ το chat που κάνετε ερωτήσεις στο chat. Όπως σας είπα, υπάρχουν υπηρεσίες βίντεο, είναι διαλέξεις, είναι εκπαιδευτικές ταινίες, τις οποίες επιλέγουν οι καθηγητές να σας προβάλλουν γιατί μπορεί να είναι χρήσιμες για το ως εκπαιδευτικό υλικό. Και τις βλέπετε όπως στο YouTube, το οποίο δεν κατεβάζεται στον υπολογιστή σας. Για την υποστήριξη. Παρέχουμε 4 ειδών, ας το πούμε, υποστήριξη. Υποστήριξη για τους χρήστες, όπου ετοιμάζουμε τα εγχειρίδια χρήσης, τους οδηγούς, οτιδήποτε έχει σχέση με τους χρήστες, εκπαιδεύουμε τους καθηγητές για να σας βοηθούν καλύτερα στην πλατφόρμα της εκπαίδευσης. Βοηθούμε τους καθηγητές για κάποιον υποστηρικτικό υλικό περισσότερο για τα βίντεο στο οποίο ανεβαίνουν. Όλη η υποδομή είναι εγκατεστημένη στα κτίρια του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, οπότε είμαστε εμείς υπεύθυνοι να την έχουμε 24 ώρες εκεί για να μπορείτε να μπαίνετε εσείς οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Και υπάρχουν υπηρεσίες χέλπτες. Τα εγχειρίδια χρήσης είναι σε ηλεκτρονική μορφή, θα είναι πάνω στην πλατφόρμα της εκπαίδευσης, μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, είναι σε μορφή PDF. Υπάρχουν σύντομη οδηγία, με σύντομη οδηγία πώς να ανεβάσετε μια εργασία, με σύντομη οδηγία πώς να γράψετε κάτι στο φόρουμ. Και έχουμε κάποιες προσθέσεις σε βίντεο που είναι βήμα προς βήμα κάποιες οδηγίες για να κάνετε συγκεκριμένες εργασίες. Τελειώνω τώρα. Σημαντικό για μας είναι ότι απορία να έχετε σχετικά με την πλατφόρμα της εκπαίδευσης και θέλετε βοήθεια, μη ακαδημαϊκού περιεχομένου βοήθεια, γιατί για το ακαδημαϊκό περιεχομένο βοήθεια θα σας προσφέρουν οι διδάσκοντες σας, αλλά για θέματα που αφορούν τεχνικά την πλατφόρμα της εκπαίδευσης, να μας στέλνετε στο ethlas.com.uc.cy. Προσπαθούμε εντός 24 ώρων να σας απαντούμε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα να προστέλλετε. Και σε ώρες γραφείου είμαστε 4 άτομα. Είμαι ο Μιχάλης Επιφανή, ο Πέτρος Χριστοφόρου, ο Χρήστος Ρωσένος και ο Γιώργος Μαρθαίου. Είμαστε εκεί και σε ώρες γραφείου μπορούμε να σας απαντήσουμε το τηλέφωνο για να σας βοηθήσουμε να έχετε καθένα πολύ. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χριστοφόρου και θα κλείσουμε με την εμπειρία μιας φοιτήτριάς μας από το θητευτικό πρόγραμμα σπουδές στον ελληνικό πρόγραμμα πολιτισμό, όπως είναι και το δικό σας πρόγραμμα, και θα σας πει την εμπειρία της από την φίλησή της στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Γεια σας. Καταρχήν ήξερα να σας έχουν πει ότι στο chat, όταν θα μιλάτε μεταξύ σας, βλέπω ο καθηγητής, γι' αυτό προσέχετε τι γράφετε. Ακόμα και όταν μιλάτε μεταξύ σας. Φοιτητική αλληλεγγύη. Λοιπόν, η αντίληψη που οδόνει την εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι αυτή της φύσης διαλογογραφίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην κλασική αυτή αντίληψη και πρόσληψη της ιδέας. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση, αντίθετα από τη σημαντική φοιτησή, δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του χώρου και του χρόνου. Αν και ο χώρος και ο χρόνος μεσολαβούν ανάμεσα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους, οι περιορισμοί αυτοί μετριάζονται χάρη στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί το ανοιχτό πανεπιστήμιο Κύπρου. Έτσι, ο φοιτητής μπορεί να βρίσκεται συνέχεια σε επαφή με τον καθηγητή και τους συμφοιτητές του και έχει τη δυνατότητα λήψης σύγχρονης ενημέρωσης ανάλογα με το γνωστικό του αντικείμενο. Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης αποτελεί τον χώρο που θα πρέπει να επισκέπτεστε σε καθημερινή βάση.
Στην πλατφόρμα αναρτώνται όλα τα βοηθήματα, οι σημειώσεις και οι ανακοινώσεις για το μάθημα. Κυρίως όμως, η πλατφόρμα πρέπει να λειτουργεί διαδραστικά ως χώρος ανταλλαγής απόψεων για το μάθημα, υποβολής ερωτήσεων και διαρκούς ενημέρωσης σας για την πορεία της μελέτης σας. Να χρησιμοποιείτε επίσης το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, να εκμεταλλεύσετε τη δυνατότητα που σας παρέχεται να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τον καθηγητή σας στις μέρες και τις ώρες που καθορίζονται για επικοινωνία μαζί του, αλλά κυρίως μην παραλείπετε να παρακολουθείτε ανελειπώς σε σωματικές συμβουλευτικές συναντήσεις όπου θα σας δίνετε η ευκαιρία να συναντήσετε πρόσωπο με τον καθηγητή και τους συμφοιτητές σας. Πολλές φορές αναρωτήθηκα κατά πόσο τα ερωτήματά μου πρέπει να τίθενται απευθείας στον καθηγητή αντί στην πλατφόρμα, καθώς σκόμουν ότι μια ερώτησή μου μπορούσε να εκλειφθεί ως αφελής. Αυτό που με μάθατε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ότι η λύπια ερώτηση είναι εκείνη που δεν υποβάλλεται ποτέ. Ο διάλογος στην πλατφόρμα είναι σημαντικός στο να κατανοήσετε ή να αντιληφθείτε κάποια πράγματα που δεν μπορείτε να κατανοήσετε ή σας διέφυγαν, ακόμα και αν διαβάσατε κάτι πολύ προσεκτικά. Περισσότερο όμως αυτό που θα σας βοηθήσει είναι η ανταλλαγή απόψεων. Οι παρεμβάσεις σας στο μάθημα είναι πολύ σημαντικές, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και στη διαδικασία μάθησης. Να παρεμβαίνετε, να συνεργάζεστε με τους συμφοιτητές σας, να ανταλλάσσετε ιδέες και απόψεις. Η κατάθεση διαφορετικών προσεγγίσεων είναι εκείνο που θα συμβάλλει ουσιαστικά στο να διαμορφώσετε μια συσχετική αντίληψη του θέματος. Άρα, μην απογνώρισε. Πέρασε επίσης από το μυαλό μου το ενδεχόμενο κάποιοι συμφοιτητές μου να διαβάζουν περισσότερο από μένα. Λοιπόν, μην αφήνετε τέτοιες σκέψεις να σας απασχολούν. Το σίγουρο είναι ότι θα χάσετε πολύτιμο χρόνο και καλή διάθεση. Ο καθένας οργανώνει το πρόγραμμα μελέτης του με βάση τους δικούς του ρυθμούς και υποχρεώσεις του. Πρέπει να κατανοήσετε ότι εντάσσεστε σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου δεν έχει σημασία ποιος θα πάρει τον καλύτερο βαθμό, αλλά απότερο στόχος είναι να πετύχουν όλοι οι φοιτητές τη δύσκολη πορεία που επέλεξαν. Στόχος σας είναι το πτυχίο. Η συνεργασία με τον διδάσκοντα και τους συμφοιτητές σας αποτελεί το ηχέγγυο μιας επιτυχημένης πορείας προς την επίτευξη του στόχου σας. Η μοναχική δρόμη δεν ενδείχνεται στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Βέβαια, πρέπει να σας επισημάνω ότι τουλάχιστον στο δικό μου πρόγραμμα σπουδών είχα την τύχη να έχω καθηγητές που διαρκώς αναρτούσαν υλικό και ανακοινώσεις στην πλατφόρμα, προωθώντας έτσι την επικοινωνία ανάμεσα στους φοιτητές. Το πρόγραμμα μελέτης θα πρέπει να αποτελεί τον οδηγό σας. Μην αφήνετε τίποτα για το τέλος. Προσπαθήστε να καλύψετε την ύλη σας σταδιακά. Ακολουθείτε τις οδηγίες του ακαδημαϊκού σας υπευθύνου, του καθηγητή σας. Κρατάτε σημειώσεις. Καταγράφετε τις απορίες σας και υποβάλλετε τις στον καθηγητή σας. Η εκπόνηση της μιας εργασίας δεν πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά στον βαθμό, αλλά στον εμπλουτισμό των γνώσεών σας. Αυτές οι εργασίες θα αποτελέσουν τα εφόδια σας και το τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Να ακολουθείτε πιστά τον οδηγό εκπόνησης εργασιών που θα σας δοθεί. Εκεί θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για τη δομή, τη σύνταξη και τη μορφή των εργασιών σας, αλλά και για την παράθεση της βιβλιογραφίας σας. Μην χρησιμοποιείτε την πρακτική της αντιγραφής επικόλασης από βιβλία ή επιστημονικές μελέτες στη συγγραφή των εργασιών σας. Να παραφράζετε αυτά που διαβάζετε και να τα εντάσσετε στο κείμενό σας ώστε να τεκμηριώνετε τις απόψεις σας. Στο Πανεπιστήμιο όμως, όλες οι εργασίες μας ελέγχονται μέσω ειδικού συστήματος για πλαγιαρισμό. Ο πλαγιαρισμός τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών. Και βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο για έναν φοιτητή. Αν είναι να εντάξετε μια αυτούσια πρόταση που βρήκατε σε ένα βιβλίο, την οποία δεν θέλετε να παραφράσετε, φροντίστε αυτή να διακρίνεται με πλάγια γράμματα ή να τοποθετείτε εντός εισαγωγικών. Και πάντα, μα πάντα, μην ξεχνάτε να βάζετε παραπομπές. Ακόμα και αν συμπεριλάβετε στην εργασία σας, σε παράφραση μια άποψη που βρήκατε σε μια επιστημονική εργασία ή ένα βιβλίο, φροντίστε και πάλι να βάλετε παραπομπή. Θα νιώσετε πολλές φορές όταν θα ξεκινάτε την εκπόνηση μιας εργασίας ότι κολλάτε. Μη σας ανησυχεί αυτό. Μετά την πρώτη παράγραφο θα βρείτε το ρυθμό σας, οι ιδέες θα διαδέχονται μία την άλλη και όλα θα βγαίνουν μια χαρά. Προσοχή όμως. Μην ξεφεύγετε από το όριο των λέξεων. Κάτι που μπορείτε να γράψετε σε δύο παραγράφους, εύκολα μπορείτε να το γράψετε και σε μία. Αποφεύγετε τις περιπτωλογίες. Να παραμένετε στο θέμα σας. Κάθε παράγραφος σας να έχει αρχή, μέση και τέλος. Να συνεργάζεστε. Αλλά σε καμία περίπτωση μην γράφετε μαζί με τους συμφοιτητές σας τις εργασίες σας. Καλή συνεργασία, αλλά ο καθένας εκφράζει τις δικές του απόψεις. Κάθε εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη. Και φτάνει στις εξετάσεις. Σαν έρθει από καιρό, σαν θαραλέη, θα κληθείτε να αποδείξετε ότι ολόκληρη τη χρονιά δουλέψετε σκληρά και τώρα θα δουλέψετε τους καρπούς των κόπων σας. Καλύψτε την ύλη σας συστηματικά. Κρατήστε σημειώσεις και εστιάστε στα βασικά σημεία. Μην ξεκινήσετε να διαβάζετε την τελευταία στιγμή. Οι δύο τελευταίες μέρες πριν από την εξέταση προσφέρονται μόνο για μια απλή επανάληψη, χαλάρωση, καφεδάκι και όχι για σοβαρή μελέτη. Προπάντων, μην παρηγορηθείτε.
Αν εργαστείτε μεθοδικά, η επιτυχία σας θα είναι εξασφαλισμένη. Στις εξετάσεις δεν εγγράφουμε. Μην ξεχνάμε ότι οι καθηγητές μας υπήρξαν φοιτητές και μάλιστα πολύ καλοί. Δεν μπορούμε να τους εγγράψουμε. Η αντιγραφή στις εξετάσεις τιμωρείται με μηδενισμό. Να ξέρετε ότι οι καθηγητές μας είναι όντα υπεράνθρωπα και το οπτικό τους πεδίο καλύπτει τρόπο στις εξεταμίες. Η οικογένειά σας θα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σας στηρίγματα. Καταλαβαίνω ότι η καθημερινότητά σας είναι πολύ απαιτητική, ενίοτε και ψυχοφθόρα. Οι απαιτήσεις είναι αναμφίβολα πολλές. Δουλειά, οικογένεια, κοινωνικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, θα ήταν καλό να αφιερώνετε κάποιες ώρες την ημέρα για τη μελέτη σας. Να ρωτάτε, να αμφισβητείτε, να χρησιμοποιείτε τις βάσεις δεδομένων στις οποίες σας δίνεται πρόσβαση από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μας για να εμπλουτίζετε τη βασική σας βιβλιογραφία. Οι φοιτητές της εξαποστάσεως εκπαίδευσης έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο στην πρόσβαση στην πληροφορία. Μπορούμε να καθορίσουμε εμείς ήδη τους ρυθμούς μελέτης μας, αλλά και να προσαρμοζόμαστε στα χρονοδιαγράμματα που τίθενται από το πρόγραμμα. Στην πορεία μου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ήταν φορές που ένιωσα κούραση και απογοήτευση. Το μυστικό είναι να μην τα παρατάτε στην πρώτη δυσκολία. Τα αποτελέσματα της πρώτης εργασίας μπορεί να μην είναι εκείνα που προσμένατε, αλλά οι παρατηρήσεις του καθηγητή σας πρέπει να αποτελούν τον οδηγό σας. Να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Αυτά θα σας βοηθήσουν στο να βελτιώνεστε διαρκώς. Το σύστημα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης έχει πολλά θετικά στοιχεία. Θα μάθετε να γράφετε, να εκφράζεστε με τον καλύτερο τρόπο, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινα μέλος μιας μεγάλης οικογένειας. Δημιουργήσα δυνατές φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή. Κυρίως όμως είχα την τιμή να έχω καθηγητές σπουδαίους επιστήμονες και καταπληκτικούς ανθρώπους. Στη δική μου πορεία όμως άλλαξε ένας καθηγητής, ο Δ. Αντώνης Πετρίδης. Ο άνθρωπος που με ενέπνευσε, που με δίδαξε πώς να γράφω επιστημονικές εργασίες, που με έμαθε να αγωνίζομαι, να παλεύω, να σκέφτομαι κριτικά, να επιδιώκω το καλύτερο. Σε εκείνον χρωστώ αυτό που έγινα μέσα από τη διαδικασία απόκτησης του πτυχίου μου. Και είναι κάποιες φορές που εύχομαι να τον γνώριζα από το πρώτο έτος των σπουδών μου. Σας εύχομαι να συναντήσετε και εσείς έναν Αντώνη Πετρίδη στην πορεία απόκτησης του πτυχίου σας. Σας χαίρομαι την απόφαση σας να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα των σπουδών στις αστυνομικές σπουδές και σας εύχομαι ένα όμορφο ταξίδι γεμάτο εμπειρίες και γνώση. Και κάτι τελευταίο. Στις δυσκολίες που θα συναντήσετε, να θυμάστε να βρίσκετε χρόνο για όνειρα. Αυτά θα τραβήξουν το όχημά σας ως ασέλεια. Ευχαριστώ.